Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται που το πιστεύεις πέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Κάντε like. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της Κακομοίρας με τον Εμίλιο Γκαβριλίδη στην στον ήχο, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, την Έλλη Αμπατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γιώργο Κόκκινο στο μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό με την καλύτερη τιμή την οποία μπορείτε να πάρετε στην αγορά. Στους αδερφούς Κωνσταντινίδη μπορείτε να μπείτε και στο www.listopardo.gr, εκεί όπου θα βρείτε το ανταλλακτικό της δικής σας αρεσκίας, είτε θα σας το λύσουν είτε θα το λύσετε για να το πάρετε για να βρείτε λύση στο δικό σας πρόβλημα στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 23 Μαρτίου και 24 Μαρτίου επισκεφτείτε το Mediterranean κόσμο στα πλαίσια της έκθεσης In the Land of Dragons για να απολαύσετε ένα διαφορετικό, δραστικό, επικό σοου. Θα δείτε και θα φωτογραφείτε με στολές εποχής, θα γνωρίσετε υπότες και γελοτοπιούς και θα δείτε από κοντά μονομαχίες και έθιμα του Μεσαίωνα. Είμαστε παρέα με τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Εσκιάδης Βαλοδήμος, η οποία φροντίζει για όλους εσάς να έχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς, το καλύτερο σέρβις, πάρα πολλά μεταχειρισμένα και φυσικά είναι και δεν μπορούσε να λείπει από την έκθεση αυτοκινήτου η οποία γίνεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το περίπτερο 13, όπου υπάρχουν τρομακτικές προσφορές, πάρα πολύ καλές προσφορές για όλους σας οι οποίοι θέλετε να πάρετε αυτοκίνητο, να αγοράσετε αυτοκίνητο και στο μεσοδιάστημα, καθώς πηγαίνετε Παρασκευή με Κυριακή. Να πω ότι μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητο της δικής σας αρεσκίας σε τιμή η οποία δεν υπάρχει πραγματικά. Και για παράδειγμα μπορείτε να βρείτε το Karoq, το Skoda Karoq κάτω από 20.000 ευρώ. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό ο οποίος γίνεται για τα αρνιά για το φετινό Οβελία, καθώς και αυτό το Πάσχα τα αρνιά αφοργιούνται πορείς στο Μετρόπολης 95,5. Από τις 5 του Μάρτη ξεκίνησε ο διαγωνισμός, 11 και 4 το πρωί. 3 και 4 στην εκπομπή μας και 6 και 4 το απόγευμα κληρώνονται 60 αρνιά και βγαίνουν 60 νικητές.
Εσείς στέλνετε ένα απλό μήνυμα, γράφετε ΑΜΗ3, αφήνετε κενό τη λέξη Αρνή, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνετε στο 54-344. Έχετε 30 λεπτά από τη στιγμή που θα ακούσετε το όνομά σας να κλειώνετε, να επικοινωνήσετε με τα 390 για να βγείτε στον αέρα και αυτομάτως να εξασφαλίσετε τον Πασχαλιά του Κοβελία, τον οποίο προσφέρουν τα κρέατα Χατζιαγόρου, με 3 καταστήματα Εφροσύνης 24 στον Εύωσμο, Εθνικής Δασεσάριος 31 στον Εύωσμο και Βλάτη 35 στο Καπάνι. Με μπάσκετ σήμερα. Με μπάσκετ, με τον Άρη να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη να καίγεται, τον ΠΑΟΚ να μην έχει τόσο μεγάλη ανάγκη, με εμάς όλους να είμαστε σε αναμονή της απόφασης για το τι θα γίνει τελικά με τον ΠΑΟΚ. Τι θα γίνει, με... το είπα ο Θωμαίδης προηγουμένως. Ναι. Τι ναι. Το θα φάει μείον 5 βαθμούς, θα φάει μείον 2, 7 αγωνιστικές και θα βάλουν το Σαββίδι 2-3 χρόνια εκεί, ντε και καλά, ότι τι, θα πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και θα τελειώσει. Τι περιμένετε δηλαδή. Περιμένουμε με αγωνία. Τι περιμένετε με αγωνία. Ναι. Τι περιμένετε. Τι περιμένεις. Άμα ο άλλος είναι έτοιμος να πεθάνει και πάνε γύρω-γύρω από το, από το κρεβάτι. Έκανε μια εκτίμηση. Βράσε ο Θωμαίδης. Ο Θωμαίδης ξέρει την απόφαση. Ο Θωμαίδης έκανε μια εκτίμηση. Δύο φορές μας έδωσε το. Δύο φορές προηγουμένως μας έδωσε την απόφαση. Σωστή. Τι εκτίμηση περιμένουμε. Εκτίμηση. Μα είπε ότι κάνω εκτίμηση. Ότι ήταν αυτή. Και τι θες να πει, ότι έφαγα φαΐ με το δικαστή. Τι θα θες να πει δηλαδή. Έχω κάνει εκτίμηση θα πει. Τι θα πει. Τι θες να πει. Μάλιστα. Τι μάχη. Για να είναι καλυμμένος δηλαδή πιστεύεις. Okay. Τι θες να πει, ο Θωμαίδης τα ελληνικά τα μιλάει καλά. Χρησιμοποιεί καλά την ελληνική γλώσσα. Έκανες, όχι. Λοιπόν, τι θες τώρα. Την απόφαση την έβγαλε ο Θωμαίδης. Δυο φορές στο Μετρόπολης, πρώτη φορά και αυτό το δίνουν νούμερα. Και για τις ειδήσεις και για τη συντροφιά και για όλα. Είπε ο άνθρωπος, θα πούμε, μείον τρεις και τα λοιπά. Μετά είπε αυτό, εκείνο, ό,τι έγινε. Ό,τι... Το καλό είναι να συζητήσουμε όταν επισημοποιηθεί όλα. Τι να επισημοποιηθεί, ρε. Βάλ το δίσκο στο Καζαντζίδι εκεί πέρα, στο φουλ. Γιατί. Τι θα τους πουλήσεις. Ήδη ξεκίνησε. Δεν πήρες χαμπάρι τι έγινε. Η νέα τούμπα. Ξεθάψαν τη νέα τούμπα. Έτσι θα γίνει. Τώρα θα αρχίσει ο Μπούζος να βγάζει εκεί τους τεχνικούς, να πούμε, τους εργάτες, να πούμε. Θα βγάλει το από κάτω πόσα κόκαλα έχει από τον Πελοποννησιακό πόλεμο που έγινε στη Μακεδονία. Μετά θα βγάλει, να πούμε, τους πολιτικούς μηχανικούς εκεί που φύγανε από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα και πήγανε στη Βουλγαρία και κάνανε εταιρείες. Τι θες, θα βγάζει εκεί το κράτος το άτιμο που δεν δίνει τον ΠΑΟΚ την άδεια και έδωσε την ΑΕΚ, άντε ξανά Καζαντζίδης, γιατί στη Νέα Φιλαδέλφια πήρε κτλ. Βγήκε και ο Μάστρας προηγουμένως, είπε το κράτος είναι δύσμυρο, να πούμε, σε μια κατοικημένη περιοχή. Ούτε νέα τούμπα θα δουν, θα τους λένε εδώ πέρα, θα σκαφτιέσει στο γήπεδο, θα βγαίνει σε μια παοξίδικη εκπομπή, θα λέει απ' εδώ θέλω να είναι το πάρκινγκ, απ' εδώ θέλω να είναι το αυτό, η τουαλέτα θέλω να είναι εκεί, να και για να πύρω τουαλέτα, να έχει συγχρονιστεί η τούμπα, να γίνουμε Ευρωπαίοι. Μόλις γίνει καμιά αδικία, μετά πέταν κοτρόνια πάλι μέσα. Τι περιμένεις, δηλαδή, περιμένεις. Η νέα τούμπα. Όταν ακούς νέα τούμπα, όταν ακούς η Αγία Σοφιά, πάει να πει ότι το αγωνιστικό κομμάτι δεν πάει καλά. Δύο ερωτήσεις. Τον Τάκη τον Παλτίδη τον άκουσες? Όχι, δεν τον άκουσα τον Τάκη τον Παλτίδη. Χρόνια έχω να τον ακούσω. Λοιπόν, φιλοξενήθηκε νωρίτερα. Ναι, γιατί φιλοξενήθηκε? Από τον Γιώργο τον Μπούζο. Και τι είπε? Για να πει τη γνώμη του. Τι γνώμη είπε? Και είπε διάφορα πράγματα. Και είπε ότι η πόλη πρέπει να λειτουργήσει ενωμένη. Τι είπε η πόλη? Η πόλη πρέπει να λειτουργήσει ενωμένη. Πώς θα λειτουργήσει ενωμένη η πόλη? Αρλούμπες έλεγε ο Μαλτίνης. Μεταφέρω τι είπε. Αρλούμπα είπε. Τι είπε? Γιατί είπε αρλούμπες? Αρλούμπες είπε. Μπορεί να είπε το θέλω. Βράζε τώρα ουτοπικά πράγματα. Ο Μαλτίδης είναι δολοπλόκος. Πανέξυπνος άνθρωπος. Ο Μαλτίδης είναι πανέξυπνος άνθρωπος. Τα λέει αυτά, χειρίζεται άριστα το λόγο καλύτερα και από τον Θωμαίδη. Άριστος χειριστής του λόγου, άριστος παράγοντας. Είπε να ενωθεί η πόλη. Τι να ενωθεί, σε τι να ενωθεί η πόλη? Να ενωθούμε οι αριστεροί με τους δεξιούς? Τι να ενωθούμε, οι παοξίδες με τους αριανούς? Οι ηρακλειδείς με τους παοξίδες? Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Είναι ουτοπία. Ουτοπικά πράγματα θα κάθομαι εγώ να λέω εδώ πέρα. Γιατί είναι ουτοπία? Γιατί είναι ουτοπία? Γιατί οι ψυχές των ανθρώπων είναι κατασκευασμένες έτσι, ώστε να είναι ουτοπικό αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ουτοπία? Γιατί ανοίγει ένα μπακάλικο δίπλα σε ένα άλλο μπακάλικο και πάει ο μπακάλις ο ένας και πάει και στέλνει να μου δύο και σπάνει το μπακάλικο του αλλού. Γιατί είναι? Γιατί έχει συμφέρον. Δεν είναι. Πώς δεν είναι έτσι? Παίρνει ένα αμάξι ο άλλος καινούριο στη γειτονιά, χρακ! Παίρνει άλλο το γυαλί, του κάνει δύο γρατζουματικές. Ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ που κάναν το ΠΟΚ χάσανε. Ναι. Τι κάνανε? Χάσανε. Δεν έκανε κανείς το ΠΟΚ. Το ΠΟΚ το είπαμε εμείς εδώ για να κλαίμε. Το ΠΟΚ. Όπως ο άνθρωπος ανακάλυψε τον Θεό για να οικονομήσει, έτσι και εσείς ανακαλύψατε το ΠΟΚ για να κλαίτε. Το ΠΟΚ δεν το έκανε. Δεν είναι κάτι δικό μου. Το ΠΟΚ δεν είναι της φαντασίας του Καζαντζίδη, είναι το ΠΟΚ. Το ΠΟΚ το φτιάξατε εσείς, εδώ εμείς δηλαδή, για να δημιουργηθεί τι?
Εμείς το φτιάξαμε το ΠΟΚ. Οι άλλοι φτιάξαν τις ομάδες τους και εμείς φτιάξαμε το ΠΟΚ. Ρε φίλε, ένας ιδιαίτερος παρατηρητής. Τι παρατηρητής στο όνομα, ο οποίος βλέπει τώρα τι γίνεται. Ναι, τι γίνεται. Βλέπει τον Αλαφούζο να τριβίζει εναντίον του ΠΑΟΚ. Ναι. Βλέπει τον Ολυμπιακό ναι. να κάνει ό,τι μπορεί για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ και ναι, να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Τι πρέπει να σκεφτεί. Τι πρέπει να σκεφτεί. Ναι. Ότι αυτοί έχουν κοινά επιχειρηματικά συμφέροντα. Ποιοι εννοούνται. Ο Σαββίδης με τον Καρυπίδη έχουν και τον άλλο τον. Πώς το λένε τον Ολλανδός. Ο Ιακλής. Ποιος. Βαφιάδης. Ο Βαφιάδης. Mm. Ο Ιακλής. Έχουν κοινά συμφέροντα επιχειρηματικά. Όχι. Οι άλλοι έχουν. Μπορούν όμως να έχουν ομαδικά. Ρε κόκκινε, άμα δεν. Πώς θα έχουνε. Το κοινό συμφέρον κυβερνάει σε αυτή τη γη. Εγώ με σένα έχουμε κοινό συμφέρον. Αλλιώς θα πλακωνόμαστε στην μπουνιά. Ένα μαγαζί. Τι ένα μαγαζί. Ένα μαγαζί. Ναι, τι. Μπορεί να πάει καλά μόνο του. Όταν γίνεται πιάτσα όμως, ναι. μπορεί να πάνε πολύ καλύτερα. Το γνωρίζεις αυτό. Τώρα ρε κόκκινε, τι κάνεις τώρα. Εσύ κάνεις το παιχνίδι τώρα των Παοξίδων. Κανενό. Στη δύσκολη στιγμή. Λάθος. Ελάτε, ενωθείτε. Μόλις είμαστε. Μόνο αυτό δεν είναι. Άσε μας ρε κόκκινε. Όταν πάει καλά ο Πάοκ, μπορεί να πάει μια ομάδα. Όταν ξέρω εγώ βαράει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο δικαστής πάει στραβά, βγαίνει ο Μπαλτζίδης και λέει είπα... σταμάτα ρε κόκκινε, να ενωθεί η πόλη. Τι να μιλήσουμε τώρα, σαν χλαμάρες θα λέμε, θες να ενωθεί η πόλη. Ας κάτσε, ας στήσει τον πισινό του ο ΠΑΟΚ στον Άρνα να σωθεί στον μπάσκετ. Ένα-ένα. Τι ένα-ένα, έκανα εγώ γκάλωπ. Τι έκανες. Λέω να γίνει, ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ να το δώσει στο μάτι στον Άρη που αυτό κοιτάει. 65% όχι. Τι είπαν. Δεν μου λες, έχει υποχρέωση ο ΠΑΟΚ να το δώσει. Τι να, όχι, καμία υποχρέωση. Τι λες. Γιατί να έχει υποχρέωση. Με δουλεύεις. Γιατί να έχει υποχρέωση. Όταν ο Άρης κέρδισε το Ρέθυμνο. Ναι, ναι. Για να μην πέσει ο ΠΑΟΚ ναι, ναι. τότε. Ναι, ναι. Έγινε για κάποιον άλλο σκοπό. Ναι, έγινε για κάποιον άλλο σκοπό. Υπήρχε ήδη ο Νόπλος. Ναι, υπήρχε ήδη ο Νόπλος. Ποιο. Του Σαουρίδη και του Ιωαννίδη. Δηλαδή. Όχι. Ήταν η ψήφη για τον Ιωαννίδη. Ναι. Και ο Σαουρίδης αφού για τον Ιωαννίδη από δίπλα σου λέει το σωματείο το δικό μας θα πάρει και αυτό κάνει αυτό. Ναι. Για κοινό συμφέρον. Δεν πήραν κάτι στο ΠΑΟΚ παντού. Ναι, όχι, κοίταξε, άκουδο. Ένα-ένα. Άκουδο, άκουδο. Ο Ιωαννίδης άνοιξε τις φτερούγες του πολιτικά ναι. και τους παοξίδες. Γιατί εδώ η αγορά είναι 70% ΠΑΟΚ. Πρόσεξε λίγο. Ο άλλος ο φύλαρχος, ο οποίος ήταν με τον Ιωαννίδη. Όταν έχω υπουργό επάνω δικό μου, θα πάρω κι εγώ για το σωματείο μου. Οπότε είχα τα συμφέροντά τους και ο ένας και ο άλλος. Εντάξει, και οι Αριανοί, οι οποίοι τα βόδια, οι φύλαθλοι, τα βόδια, κάνανε αυτό. Γιατί βόδια. Ευόδια. Γιατί τι έπρεπε να το χαλάσουν αυτό. Φυσικά έπρεπε να το χαλάσουν τα βόδια. Βλέπεις ότι εσύ έχεις μια αντίληψη και θες να την επιβάλλεις. Φυσικά έχω μια αντίληψη και πρέπει να την επιβάλλω σύμφωνα με τα συναισθήματα όλων σας. Τι λες αυτό το οποίο πιστεύω. Τι λέω, ρε κόκκινε, τι λέω. Βλέπω τον πάγο. Αν κλείσει και χάσει, τι είχε κερδίσει την Ξάνθη. Ναι, ναι. Και όταν έπαιξε η Ηρακλή Σάντι, ναι. όταν έγινε το 2-2 με τον Γιάκοπ, ναι, ναι. και ο Άγκο λέει: τι θέλετε να λέξει τώρα, πρέπει να χάσουμε. Γιατί λέω: μαγκές, γιατί είναι ηθικό το ζήτημα. Και έχασε ο Ηρακλή. Αφού άνοιξε τα ποδάρια τη η άλλη Ξάνθη για να πάει ο Κατσικαμπή να βάλει τον κόλ, έπρεπε να ανοίξει και εσύ τα ποδάρια σου. Ναι. Δοθήκανε χρήματα, όχι. Ήταν καθαρά ηθικό το θέμα. Γιατί η Ξάνθη έδωσε χρήματα που άνοιξε τα πόδια. Όχι. Όχι. Λοιπόν, είναι, λοιπόν, είναι σημαντικό, είναι σημαντικό ναι. να ξέρει και να εκτιμά. Όχι κόκκινε, δεν είναι έτσι. Και να θυμάσαι ότι σε μια. Αυτό ήταν. Δηλαδή εσύ αν έρθει και να δώσει αίμα. Ναι. Όταν το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν. Ναι. Όσο σκοτωμένοι και να είμαστε. Τι θες τώρα, εσύ, να ενωθεί η πόλη. Δεν θέλω να ενωθεί η πόλη. Τι θες τώρα, εσύ. Ίσα άλλωστε. Να χαρεί ο Αριανός, άμα ο ΠΑΟΚ δικαιωθεί ή ο ΠΑΟΚ. Θέλω να χαρεί. Ε, τι μας λες αυτό σου λέω. Είπε ο Μπαλτίνης να ενωθεί η πόλη. Εσύ δηλαδή πιστεύεις δεν έχει ηθική υποχρέωση ο ΠΑΟΚ με αυτό που έγινε να χάσει. Όχι. 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 Γιατί ήθελε να οικονομήσει. Ψήφους ο Ιωαννίδης και το έκανε το δηλαδή κατάφερε ο Ιωαννίδης και έπιασε κότσο ένα ολόκληρο λαό φυσικά, γιατί και τους κοροϊδεύει. Έκανε ρουσφέτη ο Ιωαννίδης στον ΠΑΟΚ για τους ψήφους και ο Σαωρίδης ο Γιάννης, ο οποίος ήταν πολύ καλός φύλαρχος για την ομάδα του Άρη και στην κερκίδα εξαιρετικός, είπε τον Ιωαννίδη και εμείς εδώ. Οπότε να ωφεληθούμε όλοι. Οπότε δεν έχει καμιά αυτή ο ΠΑΟΚ. Αφού αν είχε, δεν του βάζει 42 πόντους στο κεφάλι την άλλη χρονιά. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο οποίος ψήφισε να σωθεί ο Παναθηναϊκός με την υπόθεση των Λουδιών, ναι. τι όφελος είχε. Μπα πήρε λεφτά. Με το μπορεί δεν μπορεί να κάνει κουβέντα. Που ξέρω εγώ τι έκανε. Αυτό δεν αναδεικνύει. Όχι, δεν αναδεικνύει. Όταν πιάσαν τον υποτιθέμενο Γαλατίδη να τρέχει με τον Χρυσοβιτσιάνο ναι, ναι, ναι. στα χωράφια στο δρόμο στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό ναι, ναι, ναι. και είπανε μείον 3 από τη Νέα Χρονιά ναι. με απόφαση του Αθηνοκεντρικού Κράτους. Ναι. ναι, φυσικά. Πώς θα πέσει η ΑΕΚ. Όχι, δεν έγινε απόφαση του Αθηνοκεντρικού Κράτους. Θα σου πω τι έγινε. Όπως γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι μεγάλα μεγέθη. Ωραία. Εσύ που θα αρχίσεις να κλαις τώρα γιατί σώνω τον Παναθηναϊκό, εσύ είσαι ούτε η τούρτα. Εσύ είσαι το κερασάκι στην τούρτα. Εγώ λοιπόν, άμα φάω το καλό μου το φάει και φάω και την τούρτα, άμα δεν με φέρουν το κερασάκι, δεν πειράζει. Το κατάλαβες τώρα τι είπα εγώ.
Αν δεν το κατάλαβε. Έκανε τον έξυπνο τώρα. Τι να καταλάβει. Εδώ πρέπει να έχει 7.000 στροφές στο μυαλό. Τώρα εσύ είσαι τώρα Ελλανδί να πούμε. Όταν κάψει φλάτζα όμω μετά με κάψει. Άμα κάψω από τη φλάτζα μου την έχω κάψει. Εγώ την έχω αλλάξει. Καμένη είναι η γενεσμιού σου. Οπότε α τα ενωτικά εδώ πέρα. Δεν μιλάω ενωτικά. Μίλα για τη νέα τούμπα τώρα. Καθόλου. Από πού θα έρθει ο συντελεστή δόμηση. Ναι, άστο τώρα το παραμύθι. Εγώ δεν μπορώ άλλο παραμύθι. Κατάλαβε. Τελευταίο παραμύθι 7 χρονών μου διάβασε η γιαγιά μου η Ζαμπέτα. Λοιπόν, άλλο παραμύθι δεν. Να ενωθεί η πόλη. Το άλλο παραμύθι που είδα 10 χρόνια να δακρύζει η εικόνα τη Παναγιά. Ψεύτηκα. Και εντάξει. Έχω δει και άλλα παραμύθια. Αλλά άστο ρε κόκκινε τώρα. Άστο να πάει στο εγώ έθεσα ένα θέμα. Ναι, έθεσε ένα θέμα. Και λέω. Αυτό που είπε ο κύριο Μπαλτίδη. Παραμύθι. Μούφα. Γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Δεν λέω ότι το υποστηρίζω. Εσύ τι λε ρε κόκκινε, γίνεται. Η δικιά σου η ψυχούλα τι λέει μέσα. Και αν λέτε δεν γίνεται, ναι, θα εξηγήσετε για ποιο λόγο. Σιγάρι κόκκινο τώρα. Ωραίο θέμα μας έβαλες. Το αυτονόητο μας το έκανες θέμα. Έλα πάει στα άλλα θέματα. Άντε. Και μετά, τι πρέπει να γίνει στο Άρης ΠΑΟΚ. Τι πρέπει να γίνει στο Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Να πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει κανονικά και ο Άρης και να τελειώνει η ιστορία. Να κερδίσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Γιατί να μην κερδίσει, να το ρίξει. Δεν τον κάνει. Να το ρίξει. Ενωμένη πόλη. Το άλλο ήταν ρουσφέτη του Ιωαννίδη στου ΠΑΟΞίδε. Ρουσφέτη ήταν. Εντάξει. Γιατί ο Ιωαννίδης, σαν πανέξυπνος άνθρωπος που είναι, λέει στην πόλη εδώ πέρα πρέπει να παίξω πάω, να κάνω τον καλό. Άστα τα παραμύθια τώρα. Άστα τις ιστορίες τώρα, τα ενωτικά σας. Βγήκε ο Μπαλτίδης και είπε. Καλά έκανε ο Μπαλτίδης και βγήκε και είπε. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, να πάω. Κερδίστε δεκάδες ευρώ καθημερινά με το goldbond.gr. Δωρεπιταγές από τις πιο επώδυνες επιχειρήσεις πόλης και όχι μόνο με ένα κλικ. Αποκτήστε τώρα δωρεάν. Δωρεπιταγές για να κερδίσετε έκπτωση έως 30% σε αρώματα, κρέμες σώματος, βερνίκια νοικιών και σετ καλλυντικών από την αγαπημένη αλυσίδα καταστημάτων καλλυντικών Dust & Dream. Δείτε τώρα τις προσφορές στο www.goldmall.gr. Πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να υπενθυμίσω ότι συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για το αρνί. Και για όλους σας οι οποίοι νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το λιτικό ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρο το όφελος που έχετε να επιλέξετε ένα νέο παραγωγό ρεύματος, υπάρχει η Volterra. Στη Volterra τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και οι δούμεροι λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγιού και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολέου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν επισκεφτεί τη Volterra, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε λοιπόν στο voltera.gr, καλέστε 213-088-3000 και ξεπερδέψτε μια και πάντα με το ηλεκτρικό ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Αλφα μητρία κενό, αρνή, ονοματεπώνυμο στο 54-344, διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Sales Alert Πορσελάνα. Ακόμα κάθεσαι ενώ έχεις μόνο 10 μέρες να ανανεώσεις το σπίτι σου. 14 με 24 Μαρτίου σας χαρίζουμε τον ΦΠΑ σε πλακάκι, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο. Sales Alert Πορσελάνα. Πορσελάνα. Μια ζωή καλύτερη. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Σίγουρα
σίγουρα θέλεις να αποκτήσεις ένα τρίχυρο Mini Cooper S με την απίστευτη οδηγική αίσθηση Go Car. Κατ! Πάμε σε άλλο. Αυτό μόλις πουλήθηκε. Α, οκ. Τότε κάνε δικό σου το πεντάθυρο Mini 1D που χωρά όλες σου τις επιθυμίες. Κατ. Πάει γι' αυτό. Το πήραν. Μην αργείς. Πρόλαβε το δικό σου Mini στη Velmar σε τιμή έκπληξη. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και ταξινομήσεις έως 31 Μαρτίου 2018. Μάθε περισσότερα στη Velmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο Mini στη Βόρεια Ελλάδα. Μαρίνου Αντίπα 10, Θεσσαλονίκη. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Ο Μάξι έχει την κούβα. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και φάση φύσεως της επισκευής κλειδαριών αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Τα έμαθες. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μονά ησυχά. Τι, έβαλα δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη? Όχι, θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά. Στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο και στις 2 μέγα κληρώσεις 23 και 24 Μαρτίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχή με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Μέλημά μας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη, το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη, από Άνθη και Κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη, μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Αν θέλεις να έχεις ένα αυτοκίνητο πάντα προσεγμένο, custom design, premium car styling, αλλαγή χρώματος, car wrapping, επαναφορά χρώματος, κεραμική προστασία, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικός καθαρισμός. Custom design, Μακρυγιάννη 106 με περιφερειακό Άνω Ηλιούπολη, 231-201-202. Custom design, premium car styling. Ετοιμάστε βαλίτσες αυτό το καλοκαίρι. Πάμε κατασκήνωση. Πάμε Yupikam. Ένας καταπράσινος κόσμος δίπλα στη θάλασσα, γεμάτος περιπέτειες, αθλήματα, δημιουργία, παιχνίδι και αξέχαστες φιλίες. Κατασκήνωση Yupikam. Πραγματικές διακοπές στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Κάντε την εγγραφή σας τώρα. Τηλέφωνο 2310-280-692. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Ξεκινάει η τελετή. Γιώργο, δέχεσαι το πιστό σου αυτοκίνητο για παντοτινό σου όχημα? Δέχομαι. Αυτοκίνητο, δέχεσαι το Γιώργο για παντοτινό οδηγό σου? Μιτ, μιτ. Πολύ ωραία. Να ζήσετε. Μπορείς να φιλήσεις το φανάρι. Μιτ, μιτ. Γιατί να το παντρευτείς? Πάρε νέο αυτοκίνητο με Avis Leasing και ξένιασε από έξοδα για σέρβις, ασφάλεια, ελαστικά, τέλη κυκλοφορίας και όχι μόνο. Release your mind με την Avis. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές τιμές και προσφορές Avis Leasing στο myavis.gr. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτη, ζά τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ, Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Ει, hey, εσύ. Εσύ που μόλις γλυκοκοίταξες το κόκκινο κλειό που σε προσπέρασε. Και εσύ που έχεις κολλήσει μαζί του. Σταμάτα να τον ονειρεύεσαι. Κάν το δικό σου με προνομιακό επιτόκιο 3,9% και όφελος έως 2.000 ευρώ. Ναι, ναι, το Renault Clio. Και με 5 χρόνια εγγύηση και με 6 μήνες δωρεάν ασφάλιση. Στις εκθέσεις Renault έως τις 30 Απριλίου. Με την εγγύηση Vita Nithio Χαράκης. Λουλούδι μου. Ναι. Ο Μάρτης θέλει γλέντια. Ο Μάρτης, όχι εγώ. Θέλει διασκέδαση, εκπλήξεις. Ο Μάρτης, όχι εγώ. Έλα να κάνουμε τις βραδιές δικές μας. Να τις κάνεις μόνος σου. Πώς λες, μωρό μου, σαν τον κουκό. Ένας κουκός δεν φέρνει την άνοιξη. Το Princess Hotel όμως, ναι. Το Σάββατο 24 Μαρτίου ζήσα ξέχαστες ελληνικές βραδιές με μεγάλες εκπλήξεις, ενώ την Παρασκευή 30
Πάντα απόλαυσε live τον Τάσο Δημόπουλο και τη Μαρία Τσοπέη στο Princess Hotel στη Γευγελή. Και η Εγνατία Οδός, όπως και όλοι οι οδικοί άξονες της χώρας, είναι έργο με στεγανοτικά υλικά της Ντομίσιμα. 15 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα εγγυώνται σίγουρη λύση τώρα και στο χώρο σας. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία σε σπίτια, μπαλκόνια, ταράτσες, πισίνες, εμπιστευόμαστε τα υλικά της Ντομίσιμα και το δίκτυο συνεργατών της. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Χειροποίητος χαλβασβερίας και ταχίνι από τον Κανδύλα. Συνταγή βγαλμένη από την παράδοση, βουτυγμένη στο μεράκι εδώ και 90 χρόνια. Βασισμένο στην παραδοσιακή συνταγή με πολλές γευστικές επιλογές. Βανίλια, κακάο, φιστίκι, αμύγδαλο, σοκολάτα, αλλά και με στέβια. Βάζει την απόλαυση στις μέρες της νηστείας και τις κάνει πιο νόστιμες από ποτέ. Χειροποίητος χαλβασβερίας, μοναδικός, σε γεύση και ποιότητα. Ο χαλβάς που δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι σας την καθαρά Δευτέρα. Χειροποίητος χαλβάς Κανδύλας. Δίνει γεύση στη ζωή σας από το 1927. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο κλειδαράς Στέργιος Πετκανίτσα, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27, αν κλειδωθείτε έξω το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, κλειδαριές, ασφαλείας, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27 ή στη Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία, εκεί μπορείτε να βγάλετε κλειδιά, immobilizer και οτιδήποτε αφορά κλειδαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εσύ τι λες? Λέει ο φίλος ο 900 εδώ, έπεσαν η Μίλαν, η Νάπολη και η Γιουβέντους. Ποιος Παναθηναϊκός και Τούρτιας Μαδίας? Θες να απαντήσεις? Θέλω να πω ότι ανάλογα τον Ηρακλή, ο οποίο το ρίξαν, δεν τον υπολογίσαν. Ναι, αυτό εκεί ήταν η κουβέντα. Ότι ο Παναθηναϊκός γίνεται μια προσπάθεια να μην γλιτώσει την κατηγορία. Ναι, ρε φίλε, αυτό το πράγμα που γίνεται μονίμως εδώ, ναι, με καταστάσεις τέτοιες, ενώ ναι, στο εξωτερικό έχουμε δει άλλα πράγματα. Ναι. Δεν σε ενοχλεί? Όχι. Γιατί? Γιατί λειτουργούμε στην Ελλάδα περισσότερο με τον νόμο του καπιταλισμού, οι νόμοι δεν ισχύουν. Ναι. Εδώ άλλος ασελγούσε στην κόρη του 4 χρονών και η Θεσσαλονίκη είσαι εδώ η δικαστή, να πούμε, τον έβαλε μόνο 13 χρόνια φυλακή. Σε 3 χρόνια αυτός, 4 θα είναι έξω. Αυτός δηλαδή που ασελγούσε σε ένα 4χρονο κορίτσι που ήταν το δικό του, αύριο μπορεί σε ένα 8χρονο αγόρι που δεν είναι δικό του να ασελγήσει. Λοιπόν, και λέει ο άλλος, πρόσεχε τι λες, λέει, γιατί μας ακούει ο εισαγγελέας. Ξύδικη φτέρνα με εμένα που με ακούει ο εισαγγελέας. Τι έκανε, τι είπα, ναρκωτικά πουλάω για όπλα. Με ακούει, λέει, ο εισαγγελέας. Σοβαρά. Τι λες, τρομοκρατήθηκα που με ακούει ο εισαγγελέας. Δεν έπρεπε να είναι η απόφαση η ηθική, ξέρουμε όλοι. Όχι, αυτά εγώ επειδή τέλος πάντων θα είναι πολύ μηνύσιμο αυτό που θα πω. Το αφήνω. Εκεί, όλοι όσοι πούμε. Πάω, είναι... περιμένω τώρα από τη δικαιοσύνη αυτό το κάθαρμα το. Τα 13 χρόνια πριν. Δεν είναι κάθαρμα, δεν είναι άνθρωπος. Έλα, εντάξει, άστα τα κοσμητικά. Δεν είναι άνθρωπος. Άρρωστος είναι. Μπορεί να το βγάλουν άρρωστο. Δεν είναι άνθρωπος. Πάμε. Ραπ, κοιμόμαστε όρθιοι. Ο Μαρινέκης κάνει πλάτη στην ΑΕΚ για να πάρει το πρωτάθλημα και τώρα κάνουν κλέψη στον Παναθηναϊκό να μην πέσει. Πολύ καλά κάνουν. Αυτό είναι το Αθηναϊκό κράτος. Ενώ ο Σαββίδης ψήφισε να πέσει ο Ηρακλής, καλά να πάθουμε όλοι 100 χρόνια ανύπαρκτη Βόρεια Ελλάδα. Καλά να πάθει. Ο φίλος. Καλά εξηγείται η Αθήνα. Πολύ καλά σας κάνει η Αθήνα. Άρα υπάρχει ΠΟΚ. Τι υπάρχει ΠΟΚ? Άρα υπάρχει. Υπάρχουν κοινά επιχειρηματικά συμφέροντα. Καταλαβαίνετε το κεφάλι. Έχει σημασία το ναι, να πέφτει. Δεν υπάρχει ΠΟΚ. Το ΠΟΚ το έκανε εσύ για να κλέψει. Να το ωρεοποιήσουμε. Άσε τώρα. Τι να ωρεοποιήσουμε. Ο Μαρινάκης με τον Αλαφούζο έχουν κοινά επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο Μαρινάκης με τη ΣΑΕΚ, πώς το λέει το Μελισσανίδη. Ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης δεν έχει. Ο Σαββίδης, ο οποίος ναι, έχει. Τι έχει? Ένα τεράστιο Βεληνικές. Ναι. Δεν οφείλει να αγωνιστεί για τα δικά του συμφέροντα. Ναι, αλλά δεν έχει κοινά συμφέροντα ο Σαββίδης με κανέναν άλλο. Οφείλει να αγωνιστεί για τα δικά του συμφέροντα. Ναι, αλλά δεν έχει κάποιον με κοινά συμφέροντα. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Τα κοινά συμφέροντα καμιά φορά δεν είναι επιχειρηματικά και είναι αγωνιστικά. Τι αγωνιστικά συμφέροντα έχει δηλαδή? Τι εγώ κάνει? Ρωτάω τον κόσμο το εξής. Είναι ρωτάς? Πάρα πολύ απλό. Τι ρωτάς τον κόσμο? Τα σάλια, τι? Λοιπόν, δεν είναι σάλια. Τι σάλια ρωτάτε εδώ? Λοιπόν, εγώ δεν ζητάω να ενωθεί καμία πόλη. Τι να ενωθεί η πόλη? Βγαίνουν άνθρωποι. Τι να ενωθεί? Και αναθεωρούν. Έλεγε ο Μπούζος. Τι έλεγε ο κ. Μπαλτίδης. Μήπως πρέπει σαν πόλη να αναθεωρήσουμε το τι έλεγε ο Μπούζος με τον Μπαλτίδη? Σάλια λέγαν και οι δύο. Σάλια, μάλια, α τα κρίνουμε. Τα σάλια θα ακούμε τώρα. Τα σάλια του Μπούζου θα ακούμε. Πάλι τα ίδια. Δηλαδή, εσύ δεν έχεις τύχει να αναθεωρήσεις ποτέ? Πολλές φορές έχω αναθεωρήσει. Αυτό το πράγμα δεν αναθεωρώ. Όλο στη θεωρία είστε. Η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή, ενωμένη και την ενωμένη. Άστε το παραμύθι και τα συνθήματα. Άντε, πάτε παρακάτω.
Αφού δεν είστε ενωμένοι και τρώγεστε και σκοτώνεστε, τι το θέλετε το, ναι, τα όμορφα τα λόγια τώρα, ο Μπούζος. Δεν είναι θέμα ομορφιάς. Α, σε μας κάνει και εσύ τώρα. Είναι... Ανάλατε άντρα τώρα, ήρθες εδώ, μας κάνεις μια ανάλατη προσέγγιση. Ξινώσιμο. Όχ, μωρέ, άσε με καημένη τώρα. Εγώ είμαι ξινός. Σαν φαΐ, ανάλατο είσαι να πούμε. Το τρως και ψάχνει να βρει το λεμόνι και το άλλο. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ και δεν απολεμήσω σε περίπτωση επιστράτευσης. Ναι, γιατί δεν απολεμήσει. Έτσι λέει. Καλά κάνει. Γιατί την επικείμενη τιμωρία του ΠΑΟΚ. Κοίταξε να δεις τώρα. Εάν ο Νίκος δεν θα πάει να πολεμήσει για την επικείμενη τιμωρία του ΠΑΟΚ, είναι φελός. Αν όμως μου παραθέσει ένα κράτος το οποίο δεν τον βοήθησε, ένα κράτος το οποίο τον στέλνει στο εξωτερικό, ένα κράτος που δεν. Το αίτιο δηλαδή εσύ παίρνεις αφορμή. Την αφορμή θα πάρω. Όχι, το αίτιο μετράς. Επειδή βρέθηκαν 10 φελοί παοξίδες, ας πούμε, οι οποίοι είπαν αυτό το πράγμα. Αν πούνε κάτι πιο σωστό, αυτό δεν είναι μετροπίεση, τους είπα και χθες. Μετροπίεση θα ήθελα να μαζέψετε 500.000 ψήφους, μπορείτε. Πόσοι μαζεύτηκαν οι ψήφοι, 7.000? Δεν ξέρω. 6.500? Θα μας πούνε. Θα μας πούνε. Με 6.500 ψήφους δηλαδή κάνει επανάσταση ο ΠΑΟΚ στο Υπουργείο, στο ΓΕΣ, που δεν θα πάνε αυτοί οι φαντάροι. Δηλαδή, αν πηγαίναμε φαντάρι, δεν γινόταν. Θα πηγαίναμε στην Άγκυρα και θα κάναμε έρωτα του Τούρκου, δηλαδή. Θα μας τρελάνετε, ρε. Μπορούμε να βάζουμε τις ομάδες πάνω την πατρίδα. Τι να βάζει τις ομάδες? Πιστεύεις ότι μπορεί να. Δεν υπάρχει. Ακούγεται. Δεν υπάρχει πατρίδα. Η πατρίδα είναι συμφέροντα και αυτή. Δεν υπάρχει πατρίδα. Υπάρχει συμφέρον. Πατρίδα δεν υπάρχει. Πάει ο άλλος πολιτικός, μηχανικός. Σταμάτα. Η ομάδα τι είναι? Η ομάδα σου βγάζει κόκκινη. Η ομάδα σου βγάζει τη σκατοψυχιά μέσα την ψυχή σου. Τι μπορεί να σου κάνει μια ομάδα? Είμαι εγώ ένας λέτσος, ο οποίος δεν δουλεύω. Δεν πάω πουθενά, είμαι κοπρίτης και τεμπέλχανας. Mm. Και πηγαίνω σε ένα σύνδεσμο, ξέρω εγώ, μιας ομάδος και ενοποιούμε με άλλους χίλιους. Ξέρεις τι δύναμη νιώθω εκείνη την ώρα. Ε? Πάω, σπάω 10 βιτρίνες, πάω μέσα στο Καραϊσκάκι ή έρχομαι μέσα στην Τούπα και. Ναι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Λοιπόν, ύστερα ταυτοποιείται με τον πρόεδρο, ταυτοποιείται, ξέρω εγώ, με την ομάδα. Λέει, μπαίνει μέσα στη νίκη, χάνει το μάτς, μπαίνει μέσα στην ήττα, ομαδοποιείται, κοινωνικοποιείται κτλ. Η ομάδα σε κοινωνικοποιεί. Η ομάδα σου βγάζει τα συναισθήματα. Η ομάδα σου βγάζει το από το μέσα σου ένα χαρακτήρα το οποίο έχει κρύψει. Τι θα κάνω εγώ, το ψυχίατρο, σα κάνω. Το χαρτί και το ποτό τα βγάζει αυτό. Τι πες? Το χαρτί και το ποτό βγάζει. Τι, το χαρτί και το ποτό? Το χαρτί και το ποτό βγάζουν συναισθήματα και πράγματα που κρύβει ο άλλος μέσα του. Σοβαρά μιλάς? Έτσι εσύ έβγαλες τα συναισθήματά σου, με το χαρτί και με το ποτό, να πούμε. Αυτό το λέει ο θυμόσαφος λαός, δεν το λέω εγώ. Ποιος λαός? Ο λαός. Και ποιος τον υπολογίζει το λαό? Ο θυμόσαφος λαός. Ο φελόσαφος λαός. Ο φελόσαφος λαός λέει. Βγάζει μια παροιμία και μετά βγάζει μια άλλη να αντικρούσει την άλλη την παροιμία. Ποια είναι λαός? Άσε μέρα κόκκινε το θυμόσαφο. Θυμόσαφο λαός. Ποιο είναι αυτό το οποίο αντικρούει το ότι το χαρτί. Όποιος βγάζει δεν σκοντάφτει λέει. Μετά λέει ορτογοργόν και χάριν έχει. Βγάζει άκρη. Πού έβγαλε ο φελόσοφος λαός? Άσε καημένε τώρα. Βγήκε ο Μπούζος τώρα με τον Παρτίδη να ενώσουν την πόλη. Όταν ο ΠΑΟΚ θα φάει τους μείον 5. Άσε μας καημένε τώρα. Τα ιδίασαμε από το πρωί. Καλό είναι να. Καλό είναι να τα ψάχνεις λίγο. Τα ιδίασα. Λοιπόν, βλέπεις, επειδή τώρα είμαστε και σε μια ηλικία περίεργη. Μια χαρά είναι η ηλικία. Περίεργη, δεν περίεργη για σένα που έχεις το πνευμόνι και εγώ το έντερο. Για άλλους μπορεί να είναι μια χαρά. Παρακάτω, λέγε. Λοιπόν, λέει ο άλλος. Ναι, τι λέει. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, κακά μαντάτα στη λωλή. Ναι. Εντάξει. Παίζει δυο βιάγκραση. Και λέει ο άλλος. Μπαίνει στο ξενοδοχείο, παθαίνει το έβραγμα, βγαίνει η γλώσσα στη μύτη. Τι να απαντήσει, δεν κάνει. Εκπομπή να θυμάσαι κάτι τώρα. Σάλια από το πρωί. Βγαίνει το γήπεδο του ΠΑΟ και είναι ατούμπα. Θα σκάψουνε. Δεν μα αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γραφειοκρατία. Άσε με, πε χάθηκε το πρωτάθλημα. Για να απαντήσει ο άλλος. Άντε, σαλιά. Το οποίο το θίγει για το μαλλί. Λέει μαλλίν βαμβάκι. Φαρμάκι η λωλή. Ναι. Εντάξει. Αυτό. Αυτά γίνονται αυτά σαν λογοπαίγνια. Όχι, αυτά ξέρεις που γίνονται. Λογοπαίγνια. Στα καφενεία. Αυτό. Όταν έχεις 8 ώρες σταυροπόδι να μου διάζει το άλλο το πόδι. Διαφωνούμε. Ναι, βγάζεις τέτοια 1000. Διαφωνούμε. Άμα κάτσεις κάνεις μεροκάματο, ούτε βαμβάκια λες, ούτε ιστορίες για τσουτσούδες και για αφαλούς. Άστα τώρα τα. Έχουν τη γοητεία τους. Ναι, έχουν τη γοητεία τους. Άμα τεμπελιάζεις και ονομάζεις εκεί τις μαλαματίνες σταυροπόδι και μου διάζει το πόδι το άλλο, να πούμε, έχει τη γοητεία. Έχουν τη γοητεία. Άμα έρθει ο Εύβοια, άτιμη κοινωνία, πώς θα το πληρώσω. Έχουν τη γοητεία. Ναι. Όπως έχει τη γοητεία του, το ότι υποστηρίζει άλλη ομάδα. Ναι. Θέλω να καταλήξω τώρα με το ανάλατο θέμα που έβαλα σήμερα. Ανάλατο. Ανάλατο, ναι, ανάλατο. Εγώ δεν λέω ότι θα είναι καθόλου ανάλατο. Άλλες εποχές. Ναι, τι? Θα καθίσουμε το απόγευμα να δούμε το απόγευμα το παιχνίδι. Ποιο απόγευμα? Ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Θα κάτσω εγώ το παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ. Το απόγευμα. Δηλαδή, επικοδομητικά δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις το απόγευμα? Να πάει να βρεις ένα χορηγό, να κάνεις καμιά αυτή, να πάει να βρεις καμιά άλλη δουλειά, να κάνεις. Θα πάρεις σταυροπόδι,
Κάτι σαρκ. Γιατί πρέπει να φιστίκι, γιατί πρέπει να φιστίκι μπαγιάτικο, γιατί εκεί που πας. Γιατί εκεί που πας. Γιατί εκεί που πας τα φιστίκια, ανά, αυτά μπαγιάτικα είναι. Μπα φας καμιά κουφάλα του δέντρου να πούμε, του δοντιού να πούμε. Δεν διαφημίζω. Τι να διαφημίζετε. Τι να διαφημίζετε. Δεν διαφημίζω. Να κάτσει να δει το Άρη Σπάουκ στο μπάσκετ και να αυτή την άλλη μέρα. Μέρη μου δεν κατάλαβε καλά. Εγώ δεν κάνω τεμενάδε σε κανέναν. Λέω αυτό το. Μια φίλη ακροάτρια η οποία στέλνει μήνυμα. Μέρη τι λένε. Μέρη. Και στέλνει μήνυμα. Είναι έξω. Είναι έξω. Τι λέει Μέρη. Αυτό το οποίο ναι. τρέχει και δείχνει να μην διορθώνεται. Με τι? Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει? Ναι. Ερώτημα. Δεν μου λένε κόκκινε. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί όταν να έριχνε, αλλάξει. Όταν έριχναν όλοι μαζί και με τον ΠΑΟΚ και τις άλλες ομάδες στον Ηρακλή, ναι. έβγαλες τέτοιο λόγο ρητορικό? Όχι. Φυσικά. Δεν έβγαλες. Γι' αυτό που φταίχει, σε περιμένει εκεί πέρα στον Κιανό Σταυρό να σε κάνει σάντουιτς με λουκάνικο Φραγκφούρτης. Κάνεις λάθος. Είχα πει πάρα πολλά για τους αγαπητούς συμπολίτες και για τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρθηκαν στον Ηρακλή. Και τώρα θέλει να ενωθεί η πόλη. Τον Παπαλτίδης. Αυτό είπα. Μα τον. Λες αν είπα τότε κάτι να τελειώσω. Είχα πει πάρα πολλά. Είχα πει ότι είναι τραγικό. Τραγικό είναι. Μέσα από την ίδια του την πόλη να δέχεται πόλεμο. Είναι απαράδεκτο. Αν αυτό το καταλαβαίνεις, οκ. Okay. Από ποιον δέχτηκε πόλεμο, ρε, ο Παύλος στην πόλη του? Από ποιον? Ο Ηρακλής δέχτηκε πόλεμο. Α, ο Ηρακλής, ναι. Ο Ηρακλής δέχτηκε πόλεμο. Ναι. Λοιπόν. Καλησπέρα, λέει, τι ώρα περιμένουμε την απόφαση. Δημοσιεύαν τα μιλάνε για Δευτέρα. Α σταματήσουν την κλάψα, λέει, τα ΠΑΟΚΙΑ για ΠΟΚ και πράσινα άλογα. Όταν δίνει αφορμές για επεισόδια, Γκαρθία Σαββίδης με όπλο και αντί να πάρει σε ένα αγορασμένο πρωτάθλημα, γλιστράει σαν το Τζέραλ με την Τζέλση από τα χέρια και λένε την ΑΕΚ χάρτινη. Ρε φίλε, έλεος. Η απόφαση θα μάθουμε. Ο Κυριάκος Τωμαίδης δεν λέει πράγματα έτσι στην τύχη και εμείς περιμένουμε για το απόγευμα. Κάποιοι άλλοι λένε για Δευτέρα. Ναι. Θα φανεί. Ναι. Και νομίζω ότι το τελευταίο που ενδιαφέρει είναι το πότε. Το θέμα είναι το τι θα λέει η απόφαση. Γιατί το πότε? Άμα είναι να πεθάνει Τετάρτη ή Παρασκευή ή κάποια διαφορά. Είναι. Τι, είναι θάνατος μια απόφαση. Φυσικά είναι θάνατος. Τι θάνατος? Τι θάνατος είναι? Ναι. Το πιο προσιτό πρωτάθλημα των τελευταίων 30 ετών ερχόταν εδώ και το κλώτησες στο κάλαθο των αρχίτων. Αυτό είναι το. Ο Στάθης σου κάνει ένα ερώτημα. Στάθης. Ρε Κώστα, λέει, που δεν τα πιστεύεις. Εκτός όταν γίνει κανένα μπαμ. Ναι. Κόκκι και φεύγα. Αλλιώς, φίλε, δύσκολα σε κόβω γιατί έχεις οικογένεια από όλοι μας και πρέπει να τους προστατεύσουμε. Και αν έχεις την καλοσύνη, απάντησέ με. Τι να τον απαντήσω αυτόν τώρα, τι είπε αυτός? Ό,τι τι. Σου λέει, γίνεται μπαμ. Τι γίνεται? Με την Τουρκία. Μπαμ. Ναι. Και κινδυνεύει η οικογένειά σου. Από δεν νιώθει την ανάγκη για την προστατεύση. Από τι κινδυνεύει, τι να την κάνουν? Σαν ένα πόλεμο, ρε φίλε, δεν γίνεται. Ναι, τι θα την κάνουν? Δηλαδή, θα μπουν μέσα στην Τουρκία, θα πούνε, ελάτε εδώ, βγαίνετε από το σπίτι. Ωραία. Δεν ξέρει τι γίνεται στου πολέμου. Εδώ γίνονται χιλιάδες πληστηριασμοί. Τι χειρότερο μπαμ να γίνει? Εδώ πας στο νοσοκομείο με σκολικοειδίτη και βγαίνεις νεκρός μέσα. Τι μπαμ να γίνει? Σπάς το χέρι σου και ψηλό πας στην κλινική. Μα θέλει 3 χιλιάρικα, δεν έχω. Εδώ ψάχνει να βρει δουλειά ο άλλος, 2 πτυχία, 3 γλώσσες και δεν έχει δουλειά. Τι μπαμ να γίνει άλλο? Τι μπαμ να γίνει, φέλε άλλο? Αυτό είναι εδώ και χρόνια. Λοιπόν, τι μπαμ να γίνει? Εντάξει, γιατί εδώ, σε πούνε. Γιατί εδώ. Σου παίρνουμε το σπίτι. Εδώ μπαίνει στη δουλειά. Κάτσε ρε κόκκινε. Αυτός που έχει μπάρμπα. Δεν μπαίνει ο ικανός. Κάτσε να το απαντήσω. Θα τον πάρουν τι? Το πετρέλαιο, του το πήραν. Θα του πάρουν το ουράνιο, του το πήραν. Το αέριο το πήραν. Λοιπόν, τι θα του πάρουν, τις επιχειρήσεις? Φύγανε στο εξωτερικό. Τι θα σε πάρουν, ρε φέλε? Το σπίτι. Την αξιοπρέπεια. Την αξιοπρέπεια στην πήραν. Όταν δεν έχεις λεφτά, δεν την πήραν. Στην πήραν, στην πήραν. Όταν δεν έχεις λεφτά. Όταν δεν έχεις λεφτά, κόκκινε, δεν έχεις αξιοπρέπεια. Στην πήραν την αξιοπρέπεια. Όταν θέλει ο άλλος 30 χρονών να βγει με μια γκόμενα. Δηλαδή, όποιος είναι φτωχός είναι αναξιοπρεπής. Είναι, ναι. Όχι μόνο αναξιοπρεπής. Και όταν μπορεί να δουλέψει και να παράγει και δεν τον αφήνουν. Εκεί είναι δύο φορές αναξιοπρεπής. Αυτός είναι αναξιοπρεπής. Νιώθει! Δεν είναι αναξιοπρεπή η κοινωνία και είναι αναξιοπρεπής αυτός. Και τι να φοβηθώ, τον Τούρκο? Εγώ τον Έλληνα φοβάμαι. Του απαντώ αυτού. Εγώ λοιπόν, κουρούμπαγλά που στέλνει το μήνυμα στον κόκκινο από τον Μαγουλίτρα. Ευγενικά σου. Ευγενικά τον απαντάω και εγώ. Κουρούμπαγλά τον είπα. Στην Τούμπα έτσι λέμε. Κουρούμπαγλά. Εγώ κουρούμπαγλά λέω ότι τον Έλληνα φοβάμαι. Τον Τούρκο τον ξέρω ποιος είναι. Τον Έλληνα φοβάμαι. Πάμε παρακάτω. Άιντε, μπράβο. Το εξώδικο του Ηρακλή στην ΕΠΟ και τον υφυπουργό Βασιλιάδη. Ναι. Το δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αφού έχει σταλεί. Έχει σταλεί τι? Ποιο το έστειλε? Η διοίκηση του Ηρακλή. Ο σωστή, ο Γάμα Χρήμα Ηρακλή. Ναι. Αϊποντίον δηλαδή. Το γάμα σίγμα, ποιανού γάμα σίγμα είναι? Του Ηρακλή. Ποιου Ηρακλή? Του κανονικού. Του Ρέμου. Του κανονικού. Ποιου, ποιος είναι ο κανονικός? Ο κανονικός είναι η μητέρα. Αυτός ο οποίος έχει διοίκηση. Ναι, ναι, ναι. Η οποία μπήκε τώρα. Αυτή εδώ που χρωστάει τα τερά της. Ναι. Και τι ζητάει αυτή η μητέρα?
Λοιπόν, και λέει, ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου και αρχής. Εξώδικη δήλωση διαμαρτυρία, καταγγελία, πρόσκληση με επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ναι, ναι. Λοιπόν, λέει, του ποδοσφαιρικού σωματείου με την επωνυμή Αθλητική Ένωση Ποντίων Ηρακλής 1908 που εδρεύει στην Κατερίνη και εκπροσωπείται νόμιμα. Ναι. Λοιπόν, για να μάθεις και από ποιον. Πρώτον, το διάβασα. Δεν ξαναπέσα. Με την επωνυμή Αθλητική Ένωση Ποντίων Ηρακλής 1908. Ζητάει η ΑΕ Ποντίων Ηρακλής. Ναι, 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 ναι. Δικαίωση. Ναι. Ποιον Ηρακλή φάγανε τα λεφτά. Ναι. Ποιον Ηρακλή ρίξανε. Την ΑΕ Ποντίων ρίξανε. Πέρσι ποιον ρίξανε. Την πέρσι. Πέρσι ποιον ρίξανε. Ποιος τον έριξε. Ποιος τον έριξε, φίλε τον Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ τον έριξε. Ποιος τον έριξε. Η Ενωμένη Θεσσαλονίκη. Το τριτοβάθμιο, λοιπόν, ναι, ναι, το τριτοβάθμιο αθλητικό σωματείο με την επώνυμη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που παδρεύεται στην Αθήνα, ναι, και εκπροσωπεί το νόμιμα. Τον αστικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης, ναι, με την επωνυμία Super League Ελλάδας που παδρεύεται στο Μαρούσι και εκπροσωπεί, ναι, το νόμιμα, ναι, ναι, τον υφυπουργό αθλητισμού κύριο Γιώργο Βασιλιάδη. Ναι. Με ιδιαίτερη κατάπληξη, λέει κι άλλους, κοινοποιήσει για να μην τα διαβάζω όλα. Με ιδιαίτερη κατάπληξη, η ομάδα μας και ο φίλος κόσμος της παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες έναν ρημαγδό λεπτομερών δημοσιευμάτων και έγκυρων πληροφοριών που εμφανίζουν ως δεδομένη την καταπαραγγελία φωτογραφική μεταρρύθμιση του ισχύοντος κανονισμού αδειοδότησης ΕΠΟ, προκειμένου να επιτευχθεί η αδειοδότηση προχρεωμένης ΠΑΕΠΑ. Στην ουσία, πεσάς, μην το διαβάζω. Λόγω της δεδηλωμένης αδυναμίας να ανταποκριθεί στα υποχρεωτικά κριτήρια του κανονισμού αδειοδότησης. Ναι. Συγκεκριμένα, ακούγεται ότι από όλες τις θεσμικές κατευθύνσεις έχει επεξεργαθεί και προωθείται αρμοδίως μια πραξικοπηματική λύση για γραστική εξαίρεση ΠΑΕ Παναθηναϊκός από τις οικονομικές και νομικές υποχρεώσεις, την οποία έχουν συμφωνήσει Super League και ο Υφυπουργός Αθλητισμού και απομένει συγκατάθεση του Προέδρου της ΕΠΟ κ. Γραμμένου. Ναι. Επειδή όλοι γνωρίζουν ότι η ΠΑΕ Ηρακλής κατά την περσινή περίοδο υποβάστηκε βιαίως για τρίτη φορά στην ιστορία της, ναι, παρά ότι αγωνιστικά είχε καταταγεί, είχε καταλάβει στη βαθμολογία του Super League, δεν είχε παραγωγή στην κατηγορία. Δωροδοκίες δεν μην κάνατε. Πέρσι. Το 80. Για πέρσι μιλάμε. Στέλατε την κόμενα εκεί να κάνει να πάρει τα λεφτά. Να αντικατασταθεί από την ΠΑΕ Λεβαδιακός και η ομάδα μας να βρεθεί υπό την παρούσα νομική της μορφή ως αριστεχνικό σωματείο στη γάμα αριστεχνική κατηγορία. Επειδή η ΠΑΕ Ηρακλής υποβάστηκε κατόπιν εφαρμογής μια μη αμφισβητούμενη αποφάση του συνεταιρισμού που δυστυχώς ψήφισε η πλειοψηφία των ομάδων και ατυχώς επικυρώθηκε από το διοικητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Ανηφόρα ανεβαίνω. Δεν διαβάζω τίποτα άλλο. Okay. Εντάξει, τι θες να πεις με αυτό. Πες η ουσία, άστο, μην το διαβάζω. Αυτό πάνε 10 σελίδες. Φάμε την εκπομπή τώρα. Τι θέλει ο Ηρακλής. Ό,τι τι. Τι θέλει ο Ηρακλής να κάνει. Ότι εφόσον γίνει αυτό, ναι, επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματος. Ο Ηρακλής. Ναι. Μάλιστα. Έχει νόμιμα δικαιώματα. Όλοι οι άνθρωποι και όλες οι ομάδες έχουν νόμιμα δικαιώματα. Θα σου πω κάτι τώρα. Το Βασιλιάδη το στείλανε αυτό. Στο Υπουργείο πού? Στο είπα τα πάντα. Στο είπα, ναι. Λοιπόν, δεν μου λες. Στο Βασιλιάδη. Στο Βασιλιάδη το στείλανε. Στη Σούπερ Λίγκα. Στη Σούπερ Λίγκα. Στην ΕΠΟ. Στην ΕΠΟ. Παντού. Τρομοκρατήθηκε τώρα ο Βασιλιάδης. Ναι. Θα φάει λιγότερες μακαρονάδες το μεσημέρι. Mm. Με κοιμά. Έτσι, γιατί έχει και κάτι μάγουλα σαν τα δικά σου και πιο μεγάλα. Τρώει καλά το παιδί. Το απορριμματοφόρο εκεί τι είναι, Σκάνια, Μάζντα, Βόλβο, Φόρντ. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζει. Σκάνια είναι. Έτσι, τα Σκάνια. Απορριμματοφόρο. Μόλις πάρει την επιστολή ο Βασιλιάδης, θα τη ρίξει καμιά τυρόπιτα μέσα που δεν θέλει να τη φάει. Λοιπόν, και τελείωσε το παραμύθι. Ξέρεις ρε κάτι, ρε κόκκινε. Είναι αυτό πολύ ο Ραγκάτσης. Έβγαινε ένας Ηρακλήδας και φώναζε εμάς, λέει, δεν μας στηρίξανε κτλ. Και λέει ο Ραγκάτσης, πονηρός. Ξέρεις, λέει κάτι, όταν πέφτει κάποιος, λέει, τι κρότο κάνει. Έπεσε ο Ηρακλής, ακούσει και ένα κρακ. Έπεσε ο γίγαντας, λέει, ο Κρισίνο, ο Πάοκ, ακούσει και ένα μπαμ, ξέρω κτλ. Οπότε λέει, θα ασχοληθούμε με τον κρότο το μεγαλύτερο, είπε ο Ραγκάτσης. Που τον σέβεσαι, είναι φίλος σου. Είπε για τον κρότο να πούμε, κατάλαβες. Αυτό είναι. Ναι, και το είπε, δεν κατάλαβα. Τον κρότο, ναι. Δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει, ναι, με ό,τι θέλει. Ναι. Κόκκινη το πέζε ο καλό σωμάρι τη ομάδα έριξε τον Άρη του Καρλαίου, δεν το θυμάσαι. Τι έκανε, λέει, τι έκανε, ποιο έκανε. Η ομάδα σου λέει του Καρλαίου έριξε τον Άρη, δεν το θυμάσαι. Όχι, όχι, δεν έριξε καμιά ομάδα του Γιώργο Ζαφυρόπουλε. Όχι, θα το απαντήσω εγώ. Η ομάδα, του Άρη, η ομάδα του Άρη ήθελε να πάρει το παιχνίδι. Ο άλλο για να του δώσει το παιχνίδι θέλει λεφτά. Οι άλλοι, οι Αριανοί, λεφτά δεν είχαν. Και πήγαν στο τζαμπουκά και χωρίς λεφτά μπορούσε. Άσε, άσε, κόκκινε. Πες τα όπως είναι. Ναι, περίμενε. Και χωρίς λεφτά μπορούσε. Περίμενε, κόκκινε. Και χωρίς λεφτά μπορούσε. Μην κολλάς, ρε, κόκκινε. Τα λες όπως είναι. Πήγε ο Σκόρδας να πάρει το μάτς τραμπούκο, ενώ οι άλλοι θέλαν λεφτά. Για να δώσει ο Ηρακλής το μάτς, γιατί αν το δώσει. Τσάμπα! Ήθελε ωφέλη, ανταλλακτικά. Ωφέλη. Ναι, να τα λες όπως είναι. Έριξε την ομάδα. Και αυτός είπε, εγώ θα σας διαλύσω. Ποιος είπε, θα σας από... διαλύσω. Ο Σκόρδας. Πού να τους διαλύσει. Ναι. Δεν το είπε. Έστειλε. Και μετά, ενώ το μάτς έγινε 1-2 και θα γύριζε, μπήκαν οι άλλοι και διακόψουν το παιχνίδι. Εσύ πες ότι δεν έγινε αυτό. Όχι, ακριβώς αυτό έγινε. Για να πάρουν την ομάδα τζάμπα. Για να κάνουν τη λέσχη.
Πες από τον Βλάχο Αριανό που στέλνει το μήνυμα. Γεωμάτο, έχει μια άποψη. Εγώ δεν τον λέω Βλάχο. Φρέγω τον λέω. Ραπτόπουλο του Παναθηναϊκού δεν το σώζει καμία κυβέρνηση. Μόνο του σώζεται με ζεστό χρήμα που θα φέρουν οι επενδυτές του Γιαννακόπουλου. Άμα φέρουν οι επενδυτές. Αυτό υπάρχει πέρα στην Αγία. Άμα φέρουν οι επενδυτές του Γιαννακόπουλου, μαγιά του. Απ' την άλλη μεριά όμως γίνεται μια προσπάθεια για την Νόβα να μείνει ο Παναθηναϊκός στην Αλφα Εθνική. Και αυτό είναι σκάνδαλο για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής όμως είναι μια πετρίτσα και ο άλλος είναι ολόκληρος ογκόληθος, να πούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Τι να κάνουμε τώρα. Όσο και να πεις ότι να προσπαθείς να αποδομήσεις μια. Τι να αποδομήσω, ρε κόκκινε. Ο κρότος που λέει και ο Ραγκάτσι. Τι κρότο λέει θα κάνει. Το ίδιο είναι να αεριστεί ένα μερμήγκι. Το ίδιο να αφήσει ένα κρότο εσύ εδώ πέρα. Το ίδιο είναι. Γρηγόρη, καλά το λες, Γκαντένιλε. Βγήκε από το καφενείο και βάλαμε γκολ. Μπήκε στο καφενείο και μας τα κύρωσαν. Λοιπόν, πρόβατα από τις λίγες και κάτι άλλο. Το γκολ κανονικό το μόνο για να κάνει συστήματα και με κεφτεδάκια είναι. Ο Ραπτόπουλος λέει, δες το βιντεάκι. Όταν το φας αυτό το γκολ στο Καραϊσκάκι, θα λέει ο Μπούζος. Ο παίκτης, ο αντίστοιχος του Μαουρίτσιο, προσέξτε, θα λέει. Προσπαθεί με το ταπεινάκι. Προσπαθεί με το τακουνάκι να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Δείξτε το πάλι, θα λέει ο Μπούζος. Έτσι πες τον αυτόν τον παοξί που στέλνει το μήνυμα. Κοιτάξτε, προσέξτε ο εδώ. Ο Βασιλάκης τι θα λέει στην Αθήνα. Ο Βασιλάκης, ναι. Ό,τι το συμφέρει. Τι θα λέει, ρε. Ό,τι το συμφέρει. Είπες για τον Μπούζο. Ναι. Είπες για τα του οίκου. Ναι, ναι. Προς τιμή σου. Ναι. Ο Βασιλάκης τι θα λέει. Ό,τι το συμφέρει. Τον Μπούζο τι το συμφέρει να πει. Υπέρ του πάω. Το είπες. Ο Βασιλάκης με ποιον είναι. Τι είναι ο Βασιλάκης. Διαιτητής είναι. Οι διαιτητές είναι γκόμενες. Ό,τι τους πει το αφεντικό. Αν ίσχυε αυτό που. Ναι, για πες. Ναι, ναι. Που λες. Ναι, ναι, ναι. Ο Πάκ θα είχε πάρει προτάσμα εδώ και καιρό. Γιατί το λες αυτό, κόκκινε. Γιατί το λες αυτό. Ο Θεοδωρίδης που είναι στην UEFA και ελέγχει UEFA την ΕΠΟ, ενώ γραμμένος είναι κλητήρας, αυτά δεν τα λες στον κόσμο. Δεν πρέπει να τα πούμε αυτά. Ότι έχει. Πώς θα είναι αυτά τα επιτήρηση να πούμε. Φαλακρέ, δεν απαντάς, γυναίκα και παιδί έχεις. Αν γίνει πόλεμος, θα τους προστατεύσεις. Δύο μέρες λες τα ίδια και επί της ουσίας. Θα πάω στην Αυστραλία. Σηκώθω να φύγω. Γυναίκα και παιδί, αφού φτάσει ο Τούρκος μέχρι το Λευκοπύργο και κινδυνεύει η σωματική μου ακεραιότητα, ναι. Αλλά επειδή μπήκαν οι Έλληνες στο σπίτι μας, μισό λεπτό να το απαντήσω. Επειδή μπήκαν οι Έλληνες στο σπίτι μας και επειδή οι Έλληνες τα φάγανε, ο Τούρκος έπεται. Να του πει του φιλόπατρι του. Επειδή τα φάγανε οι Έλληνες, οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας, σουβλάκια και σουτζουκάκια, και στείλαμε 1 εκατομμύριο νεαρά παιδιά στο εξωτερικό και θα στείλουμε κι άλλα. Έχει διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά. Ναι. Ο τρόπος που εκφράζει είναι εσφαλμένος. Πώς το πες. Άστερα που θα μας μάθεις και τρόπους εσύ τώρα. Δεν διώξαμε. Τι κάναμε. Τι κάναμε. Ο φίλος με το Βενιζέλο δεν έτρωγες εσύ και τα μάγουλά σας φτάσανε μέχρι τώρα. Τους εκδιώξαμε. Αυτή η χώρα έκανε τα αδύνατα δυνατά, τα καλά μυαλά. Να μην μείνουν εδώ και να φύγουν. Και μείναν τα μυαλά τα δικά σου εδώ. Κατάλαβε ποια είναι η ιστορία. Και το δικό σου μυαλό. Το μυαλό το δικό σου έμεινε εδώ που έχει 4 κιλά. Και το δικό σου. 4 κιλά μαζούτ μέσα και φύγαν οι επιστήμονες και τώρα ζητάνε τώρα να γίνουν πατριώτες από τους που διώξαν. Ποιο ζήτησε από το παιδί αυτό να γίνουν πατριώτες. 4 κιλά. Μπερδεύει. 4 τόνους σαπίλα έχει το στομάχι σου που πασοκύλα βρωμάει. Ακουράδικε. 4 τόνους πασοκύλα βρωμάει το στομάχι του και πρέπει να κάνει κριτική αυτό στα νέα τα παιδιά. Δεν τον αντέχω. Πάμε σε διάλειμμα. Δεν με αντέχει. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για 10. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμουδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση, Panadol Advance, με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Goldmall.gr. Οι μεγαλύτερες προσφορές στη Θεσσαλονίκη με εκπτώσεις έως και 80% με ένα κλικ. Δείτε σήμερα. Εισιτήρια μόλις με 6 ευρώ για την υπέροχη παιδική μουσικοχορευτική παράσταση That's for Kids, η ιστορία ενός ρυθμού στο Θέατρο Κολοσσέων. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr. Πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Χρειάζομαι επιτέλους σταθερότητα. Ακούς, σταθερότητα. Σταθερότητα στη σχέση σου με την έννοια.
Energy έχει σταθερή χρέωση 1 κιλοβατόρα. Και με την προσφορά 5x5 έχει 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησε στο 18101 και δες πως στην Energy δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο energyprovider.com. Αρμόδιος ρυθμιστής RAE. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Μα πώς τα πετυχαίνεις έτσι όλα τα σαρακοστιανά? Πραγματικά πρέπει να μου δώσεις συνταγές. Μία είναι η συνταγή. Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο Σκλαβενίτη. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις ό,τι πιάτο θέλεις, γυρίζεις, το αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις τέλεια σπιτικά σαρακοστιανά όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε γεμιστά με ρύζι, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, κρυθαρότο με γαρίδες, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, ριζότα λαχανικών και δεκάδες άλλα πιάτα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Ποιότητα, ποικιλία και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιας κλάσης φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Η νούμερο 1 υπερτροφή, μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο, Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Apollonia Nutrition. Λίγο καιρό πριν ήταν μια ολοκένουργια BMW. Τώρα είναι μια σχεδόν καινούργια BMW, αλλά σε τιμή μεταχειρισμένου. Επισκεφτείτε τώρα τη Velmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο BMW στη Θεσσαλονίκη και επιλέξτε την καινούργια σας μεταχειρισμένη BMW με ελάχιστα χιλιόμετρα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και με προνομιακό επιτόκιο 7,9% από την BMW Financial Services. Με εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν σέρβις με το πρόγραμμα BMW Service Inclusive. Velmar, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Η νούμερο 1 υπερτροφή, μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο, Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Apollonia Nutrition. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Ορίστε κύριε. Ναι. Μπαταρία για ταξί ζήτησα. Και αυτή τι είναι? Έχετε μπαταρία ειδικά για ταξί με ένα χρόνο εγγύηση ή δεν έχετε? Κυρνικό, έχουμε μπαταρία για ταξί με ένα χρόνο εγγύηση. Πες του, όλες ίδιες είναι. Και με ένα χρόνο εγγύηση για ταξί δεν θα βρει πουθενά. Επειδή όλες οι μπαταρίες δεν είναι ίδιες, αν θες μπαταρία ειδικά για το ταξί σου, βάλε Standard Taxi Premium Performance, η μόνη με ένα χρόνο εγγύηση. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακείο. Από τη Βίτορ Γκάν. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας.
Τα καταστήματα Φορόλ ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα Φορόλ λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Φούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 2.100.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνο. Μετρόπολης 95,5. Στεφάζει το παιχνίδι. Λοιπόν, επανήλθαμε και εδώ είμαστε με γραμμές στο 23 10 και τα 3 εντάρια είναι δικά σας, 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκινήτου. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένα μεγάλο παζάρι ανταλλακτικών όπου μπορείτε να βρείτε ό,τι ανταλλακτικό θέλετε. Και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Σε περίπου 7 λεπτά θα δώσουμε και το όνομα του νικητή για τα αρνιά. Αλφα Μήτρια κενό. Αρνί ονοματεπώνυμο στο 54344. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας, γιατί πλέον είναι η δική σας ώρα. Μπορείτε να πείτε τη δική σας άποψη για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και για όλα αυτά τα οποία έχουμε εκφέρει την άποψή μας με τον Κωστή νωρίτερα. Και μπορείτε να πείτε τι πιστεύετε κι εσείς. Να πω ότι χορηγός μας είναι η Hyundai, η Kia, η Skoda Εσκιάδης Παλωδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, όπου συμμετέχει και στην έκθεση αυτοκινήτου στο περίπτερο 13, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε ασύλληπτες προσφορές αυτές τις ημέρες. Ενδεικτικά, θα το αναφέρω για μία ακόμη φορά, μπορείτε να βρείτε το Karoq με τιμή η οποία είναι κάτω από 20.000 ευρώ, που δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού στην αγορά. Πάντως, περισσότερα στο 2310-596-596, συγγνώμη, ναι, τηλέφωνα. Πάντως, να ξέρεις ότι με Τσίπρα επάνω, πρωθυπουργό, με αριστερούς δηλαδή, πέρασαν οτιδήποτε σκληρά μέτρα, ναι, χωρίς να ανοίξει η μύτη. Εννοεί. Κάτι ρουβίκονες εκεί, κάτι κλάι-μάιν, που σε 3-5 χρόνια θα είναι στη Βουλή. Αλλιώς θα γινόταν. Ναι, θα κεγόταν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βλέπω ότι και οι πληστηριασμοί που θα γίνονται πλέον. Η μεγαλύτερη αλήθεια που έχεις πει αυτή είναι. Ότι με άλλη κυβέρνηση θα γινόταν το Έλληνα. Μόλις πάρθει και τελευταία πέτρα από τον Έλληνα. Και ο κάθε ένας μπορεί να βάλει με το μυαλό του ό,τι σκέψη θέλει. Ναι. Με λοιπόν, το μυαλό σας σκεφτείτε ό,τι σκέψη θέλει. Και βγαίνει τώρα ο καθηγητής του Τσίπρα, να πούμε. Και λέει τώρα στέλνει τα μάτια. Τι θες ρε καθηγητή? Τα γράμματα που τα άμαθες ρε καθηγητή? Όχι. Καθηγητής πανεπιστημίου. Όχι. Που τα άμαθες τα γράμματα? Τι λέγατε? Ναι. Μακριά από τους Αμερικάνους, ναι. Μακριά από αυτά, ναι, μακριά, ναι, από εκεί. Ναι, 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 ναι. Άσε το. Λοιπόν, τέσσερις φοιτητευόνες να αναλύει δύο μπορούν. Κωνσταντοπούλου και Λαφαζάνης. Αυτοί αλλάξανε. Ναι. Κωνσταντοπούλου. Αυτοί δεν αποκλίνανε από τις δικές τους απόψεις, γι' αυτό και μείναν εκτός κυβέρνησης. Κωνσταντοπούλου τη βλέπει φορτηγατζής και λέει δεν μαλώνω μαζί σου. Πάμε. Ναι, ναι. Εσύ θα μάλουνε. Τι είναι κάτι μπουνίδια, τι μάλλον. Ορίστε. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ γύρω αυτό που ήθελα να μιλήσω. Ναι, ισιώστε το στόμα και μιλήστε. Λοιπόν, χάρηκες πολύ με αυτά που άκουσα το Θωμαίδη, για την ποινή που θα φάει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι... Έβγαλες όλο σου το κόμπλεξ. Βγάλε τα σουτζουκάκια από το στόμα και μίλα καλά, ίσιο στο στόμα. Θα φας ποινή. Άκου κουτέ. Έκουτε, θα φας ποινή. Θα φας ποινή. Θα φας ποινή. Δεν πειράζει. Ας το δώσουν το βορτάμε στην ΑΕΚ. Αυτό δεν θέλουνε. Εγώ μιλάω για σένα αυτή τη στιγμή. Άσε την ποινή που εσύ, θα πάω. Εσύ λοιπόν τι λες. Τι λέω. Εγώ την ποινή την ξέρω ότι θα την φάω. Γιατί όλα είναι σχεδόν. Εγώ τι είπα ρε και μαλώνεις μαζί μου άδικα. Γιατί όχι, δεν μαλώνω άδικα μαζί σου. Γιατί γεννάς και λες εσείς εδώ πάνω και εσείς εδώ πάνω. Εσύ όπου είσαι. Εγώ είμαι στο κέντρο, στη Λάρισα είμαι. Παρακολουθώ από τον Όλυμπο επάνω, κορόιδο. Κορόιδο. Το ψωμί σου, από πού το βγάζεις? Ορίστε. Από τους Εκυχάμω. Ποιον? Από τους Εκυχάμω το βγάζεις. Το ψωμί μου το βγάζω από όλη την Ελλάδα.
Το από την Ελλάδα, το ναι. Βλέπω πόσο το γιατί, Ελλάδα, γιατί, άκουδο, μη φωνάζεις. Οι χορηγοί που πέφτουν εδώ έρχονται από την Αθήνα οι περισσότεροι. Α, πήγαινα εγώ στο κουτούκι του Γιαβρή να πάρω διαφήμιση. Για έρχονται οι χορηγοί. Ναι, για χαρά. Η διαφημιστική έρχεται από την Αθήνα. Οι μεγάλες εταιρείες στα μεγάλα κανάλια έρχονται και δίνουν διαφημίσεις. Η Αλφα-Μπακ, η Eurobank, οι ποιες είναι, η Τζάμπο και η Μάμπο, δεν είναι το κουτούκι του Γιαβρή, ο Κρόνος και η Μαρμίτα στην Ανατολική Στράκης. Ναι. Άμα θες εσύ εγώ να είμαι υπέρ σου, να πω εγώ καλά θα δώσω ο ΠΑΟΚ για να χαρούν τα ηλίθια τα αυτιά τα δικά σου, χαϊβάνι. Πάμε επόμενη γραμμή. Και στραβώ το στόμα και σου και φαΐ μέσα είναι. Να χαθείς χαμένε. Ναι. Γεια, καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Τι κάνετε. Σταυροπόδι στο καφενείο 12 ώρες. Μούδιασε το άλλο το ποδάρι από την άλλη μεριά. Λέγε φίλε. Μην εκνευρίζεσαι. Τι να εκνευρίζομαι ρε φίλε. 12 πίεση με 7,5 εγώ. Και να πάει 11 πάλι δεν πεθαίνω. Συνέχισε. Το Παναθηναϊκό σου βλέπετε. Πώς. Το Παναθηναϊκό. Φαίνεται πολύ καλό το σχέδιο του Γιαννακόπουλου. Συμφωνώ μαζί σου γρήγορα. Αλλά από το φαίνεται μέχρι το να πάρει σάρκα και οστά, τι να σου πούμε ρε φίλε. Εγώ φοβάμαι θα μπει εμπόδιο ο Κυριάννης Αλαφούζος. Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Λες να υπάρχει μία λύση, να μιλάμε σοβαρά. Ναι, όπου μπορεί η κυβέρνηση, γιατί πρόσεχε να δεις. Το πολύ έξυπνο αυτού του project, ποιο είναι. Ποιο είναι. Σου λέει ότι εμείς θα κάνουμε αυτές τις επενδύσεις, θέλουμε δηλαδή την εκμετάλλευση αυτών και αυτών και των χώρων και από εμάς θα αποκομίζεται αυτά τα ωφέλη, τα οικονομικά. Θα σου δώσω και μια πληροφορία τώρα για να καταλάβεις κάτι. Η κυβέρνηση γιατί θέλει να περάσει το νομοσχέδιο για τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό, Ηρακλή και για τους χρεοκοπημένους Εραστέχνες. Γιατί. Πες μας εσύ. Λοιπόν, ο λόγος που θέλει να το περάσει είναι το εξής. Έχουν κάποια χρέη τα οποία δεν γίνεται να τα εισπράξουν ποτέ. Όσο δεν λειτουργούν δεν εισπράττουν τίποτα, ενώ σου λέει τώρα, αν κάνω κάποια ελαστικά μέτρα για να λειτουργούν, θα παίρνω και χρήματα. Οπότε τι είναι προτιμότερο, μισό λεπτό, τι είναι προτιμότερο, να μην λειτουργούν καθόλου ένα κέφαλι ή ότι πάρω. Κατάλαβες, οπότε πιστεύω μπροστά στο κέρδος, γιατί δυστυχώς για το χρήμα γίνονται όλα, δεν θα μπορέσει κανένας να λαβούσουν σταθεί εμπόδιο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραίο. Πανέξυπνο. Δεν είναι ξυπνάδα, είναι αυτό απλά. Αυτό όμως θα το πει στους κομμουνιστάς, οι οποίοι τώρα θέλουν να πάρουν τα σπίτια. Να πούνε ρε παιδί, πώς έκανε το σπίτι, ρε παιδί, 200.000 χρωστά σε 100. Ακόμη και εκεί άλλο. Ρίξε 40. Ακόμη και εκεί άλλο είναι το θέμα. Άσε μας τώρα. Ακόμη και εκεί άλλο είναι το θέμα. Πάμε. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά ζουν στην καμπούρα τη δική σου, τη δική μου και οποιοδήποτε και έχουν τα σπίτια του σε πληστηριασμό. Ας τα χάσουν, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτα. Είναι μια πρώτη κατοικία. Και πραγματικά δεν έχουν, είναι αδιανόητο να τους παίρνουν το σπίτι. Ο νόμος δεν μπορεί να κοιτάει τα συναισθήματα και τις ειδικές. Δεν είναι θέμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πρέπει, φίλε. Έλα. Δηλαδή, όπως εκείνη η υπουργός παραιτήθηκε γιατί πήρε το επίδομα ενοικίου και ήταν ηθικό το ζήτημα. Εντάξει. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτού ο οποίος δεν έχει που την κεφαλή κλείνει να του παίρνει και ένα σπίτι 30 τετραγωνικά. Δεν γίνεται. Πάμε. Ναι. Βέβαια υπάρχει και αυτός ο οποίος πήρε ένα σπίτι, δεν πήρε καμία δόση. Εντάξει. Τα έφαγε στα κουμάκια. Στα κουμάκια. Αυτό. Είναι και αυτοί πολύ τέτοιοι. Ναι. Πάμε, ναι. Και εμείς σας ακούμε. Βαραβάς. Πού σε ρε Βαραβά. Σου κάζαλι. Σε σκέφτομαι καμιά στολή παραλλαγή στρατιωτικιά. Ναι. Με εκείνα τα άρβουλα και τα βρωμόποδά σου. Να ανεβαίνεις κοιτά. Να ανεβαίνεις πέσω. Από πάνω από εσάς, πώς λέγεται το μέρος προς τα πάνω που ανεβαίνουμε, ας είναι στο χώρι. Ναι. Με παραλλαγή στολή. Και από πίσω, Κανελάκης, Μπούζος και Ραυτόπουλος. Δηλαδή με βάζεις αρχηγό της Δημηρίας. Αρχηγός Δημηρίας. Εσύ αρχηγός της Δημηρίας. Δεν μου λες. Με εμπιστεύεσαι να έρθεις μαζί μου ή με θεωρείς για τα σκουπίδια. Εσύ τρέλα πουλα χώρα. Σοβαρά μου. Ε, θα έρθεις μαζί μου ή κολώνεις. Εγώ να κολώσω. Τι να έρθω μαζί σου, ρε. Μόλις εδώ σε του φεγγίζω εγώ πιο μπροστά. Να χαρώ το φίλο μου, αφού με αγαπάς τόσο πολύ. Από τον κόλ θα βάλει. Γιατί δεν φαντάζομαι να πας για τον πόλεμο εσύ και η παρέα σου μέσα εκεί. Γιατί θα δεν πάμε. Φαντάζομαι. Γιατί θα πάμε. Τι θα πάτε. Ναι. Θα πας να βρεις καμιά καταπακτή με καλά σάντουλιτς. Κασολούκανο μεγάλο, να τρώτε, ναι. να τρώτε, να τρώτε και εμείς να πω
Μας προσβάλλεις. Αυτή τη γνώμη έχει, καλά κάνει. Εσένα Βαραβά δεν μπορώ να σε πω όχι. Και ο Ραυτόπουλος να μετράει την πίεση του να γίνει καλά για να ξαναβγεί πάλι στη δουλειά. Α, σε παρακαλώ, δεν έχει πίεση. Μια χαρά είναι το παιδί. Παιδί της παντριάς. Εδώ. Θα σε παρακαλέσω όταν είναι να έρθει για το χωριό για μένα. Ναι. Άκου, να πάει να ανάψει ένα κερί στον Άγιο Παϊσίο. Ναι. Μην λες, δεν είναι Άγιος και δεν είναι έτσι. Τι συμφέρον έχω από τον Παϊσίο, ρε φίλε μου. Δεν κονομάω από τον Παϊσίο. Άλλο, άμα μου δώσει κανένα κάστανο να το βγάλω στη Χουρμούζη εκεί και να παίρνω 2 ευρώ κάθε επίσκεψη, 15. Για οικονόμα δεν μιλάμε. Πήγε για οικονόμα είναι. Ο Παΐσιος θα μου ήταν χρήσιμος, αν κονόμαγα και εγώ με κανένα κάστανο, αφού δεν με είναι χρήσιμος ο άνθρωπος, γιατί να το κάνω αυτό το πράγμα. Καλά είναι εκεί που είναι, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη. Πάμε, επόμενη γραμμή. Άμα δεν κονομάω, τι είπα Άγιος να είναι για μένα. Εμένα Άγιος είναι αυτός που μου δίνει τον επιούσιο να πω. Εσύ που βήχεις, φίλε. Εσύ που βηχάς σιγαρόβηχα, φίλε, ναι. Εσύ με τον βήχα, φίλε. Του κόπηκε ο βήχας. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Εντάξει, είμαστε τώρα. Τέλεια. Μπράβο. Λοιπόν, η εκπομπή έχει ξεφύγει, ρε παιδιά, από τα στενή πλαίσια ότι ακούγεται μόνο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί λέει το διαφορετικό. Άμα είναι να πάμε να κλάψουμε τη μοίρα μας, έχει άλλες εκπομπές, ξέρεις, Καζατζίδη κτλ. Τι να κάνουμε εδώ, rock and roll έχει. Ντουράν. Πες τα ρε κόκκινε τα συγκροτήματα. Pets on boys. Ωραία. Δεύτερο. Τα λεφτά είναι πολλά. Ναι. Δεν ξέρω τι είπε ο Θωμάδης, δεν μπορείς να σας ακούσω. Ναι. Αλλά κάποιος διαρκαστής στο πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο, μεταμεσονύχτιο κάποιο δικαστήριο θα βρεθεί. Δεν γίνεται. Τα λεφτά δεν γίνεται να χάσουν. Είναι πολλά τα λεφτά. Κάποιος δικαστής θα βρεθεί. Δεν θα πει τέλος πάντων και τι έγινε και θα γίνει δουλειά μια χαρά. Τι να κάνει και ο Φουκαράς ο δικαστής. Πάει με την περιραίωση ατμόσφαιρα ο Φουκαράς. Ναι, δηλαδή, τον κατανοώ δηλαδή, εγώ, είναι καλός άνθρωπος. Δεν μπόλησε ναι. Κανέναν δηλαδή. Μίλησε όμορφα με τον διαιτητή, φάνηκε κατά λάθος το πιστόλι. Τα παιδιά που ήταν από δίπλα, μην είχε οι χαρακτήρες έτσι δηλαδή. Δεν μπορεί να επηρεαστείς τώρα εσύ από αυτά τα πράγματα. Ο Κομίνης ναι. Θα μπορούσε, αλλά πώς θα το κάνει. Ο Κομίνης θα μπορούσε να τους φάει λάχανο και τους δυο. Α, θα σας το δώσω αποκλειστικό. Γιατί εσείς δεν το, θα το δώσω σε εσάς αποκλειστικό. Ξέρετε τι άλλο έχει γράψει στο φίλο αγώνας. Μετά τη μιλήχια παρέμβαση. Αφού βγήκαν τα πάντα. Ναι, όχι, δεν βγήκε τα πάντα. Μέσα που το μίλησαν όμορφα ο Κομίνης, παραδέχθηκε ότι οργάνωσε και τη δολοφονία του Κέννεντι. Γεια σου φίλε. να με ενημερώσει η γραμματεία ποιος κερδίζει το αρνί. Αργήσατε. Και εσύ δεν τις έψαλε. Εσύ θα το φας, δεν τις έγινε. Λέμε 3-4, το αργήσαμε. Και τι έγινε. Ρεφιλή είναι εκπομπή. Και τι. Ναι. Είσαι υπεύθυνος και γι' αυτό δηλαδή. Ας υπάρχουν άλλα στελέχη. Σε ειδοποιήσει η γραμματεία. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν μιλάει. Ναι, καλησπέρα. Υπό. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παίρνω για πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Ναι, είστε πολύ ευγενικό ταπεραμέντο και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είστε πολύ ευγενείς. Ναι. Ναι, γιατί να μην είμαι ευγενής. Απλώς θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος, για να καθόμαστε να είτε να μιλάμε είτε να συζητάμε μαζί, πρέπει να έχει κάποια πιστεύω. Εντάξει. Αυτά τα πιστεύω στη ζωή. Δηλαδή δεν είναι μόνο, ας πούμε, το χρήμα το πιστεύω. Αυτός που μου δίνει δουλειά ή μου δίνει λεφτά είναι ο Θεός μου. Και για μένα αυτός είναι ο... Εσύ πάνε με τον αντίπαλο. Άλλος πιστεύει στην οικογένεια, άλλος πιστεύει στην πατρίδα, το άλλος πιστεύει στην ομάδα, το άλλος ναι, πιστεύει... Ναι, αλλά με τις πράξεις εκφράζεται αυτή η πίστη. Σ' άκουσα προηγουμένως, είπες για μένα Θεός μου είναι αυτός που μου δίνει λεφτά. Ναι. Εντάξει, αν αυτός που σου δίνει λεφτά είναι ο διάβολος και σε οθεί σε κακές πράξεις, ναι. Είναι ο Θεός σου. Ναι, είναι. Είναι ο Θεός. Γιατί για σας, γιατί για σας ναι. Που ο Χριστός είπε... 100 πράγματα. Συγγνώμη με τη φωνή εσύ. Ναι. Εσάς ο Χριστός ναι. Που σας είπε 100 πράγματα, κάνατε ναι. Τίποτα από αυτά που τον έχετε για Θεό. Αντίθετα πράγματα κάνετε. Ναι. Κοίταξε. Που κλέψεις. Ένα λεπτό. Κοίταξε. Από τις εντολές ναι. Που σας έδωσε ο Μωυσής ναι. Από πάνω, έχετε εφαρμόσει ναι. Καμία. Εσύ που μιλάς. Καταρχήν ο Μωυσής. Εσείς που μιλάτε μάλλον, γιατί φαίνεστε και μορφωμένος άνθρωπος. Εσείς που μιλάτε. Από τις 10 εντολές που σας είπε ο Μωυσής, ο Θεός σας, ποιες έχετε κάνει.
προσπαθώ να κάνω. Ας τα προσπαθώ. Τα προσπαθώ, τα προσπαθώ κι εγώ. Ας τι προσπαθείς. Τι κάνεις. Η ζωή είναι μια κλίμακα. Α, η ζωή είναι τέτοια. Άντε, για χαρά. Όχι, για χαρά. Μας κάνεις χρυσομάθεια τώρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Μας κάνεις χρυσομάθεια τώρα. Θέλω να απαντήσεις κάτι. Για απάντησε το. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με τον Κωστή, αλλά έχω μια ερώτηση σε σένα. Λαμό για όλοι. Όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τον κόσμο, οι οικονομικοί κολοσσοί. Ναι, ναι, ναι. Και κάνουν τις προσευχές, τους σταυρούς, οτιδήποτε άλλο. Πιστεύεις ότι πιστεύουν σε αυτό το οποίο δείχνουν ή στο χρήμα? Ναι, για πες μας. Την αλήθεια δεν νομίζω. Όχι, όχι, θα σου απαντήσω. Δεν έχω πρόβλημα να μην σου απαντήσω. Αυτή, όπου βλέπεις πολλούς σταυρούς, φύγε. Ρε φίλε, μια απλή ερώτηση έκανα. Όλοι αυτοί οι κολοσσοί οικονομικοί που κάνουν σταυρούς και. Ποιον έχουν Θεό, το Θεό ή το χρήμα? Το χρήμα, φύγαμε. Και ο Πρέκας μας είπε: πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Πάμε παρακάτω. Είχε γκόμενο το νούμερο το 10. Είχε γκόμενο τιμοσχολιού, κεράτο τιμοσχολιού το δαμάζω, ο Πρέκας οικογένεια. Μετά λέει. Θρησκεία, τι ουμιχεύσεις λέει. Πήγε στη λεωφόρο από κάτω και έκανε τα ερωτικά του. Και τώρα βγαίνει στα 70 που δεν μπορεί να του σηκωθεί ο Λευγές και μας το παίζει χριστιανός. Στάσου, οικογένεια. Όλοι έχουν οικογένεια. Έχει κάνει ένα γιο ο Πρέκας, ο οποίος είναι μήτρελος ο Φουκαράς, δεν τον έχει αναγνωρίσει και γυρίζει και ορμάει στις γυναίκες. Και βγαίνει ο Πρέκας τώρα στο Καρατζαφέρι και στα άλλα κανάλια και το παίζει Ευπατρίδης. Δεν βρέθηκε κι ένα κάμερα με τόσο χαστούχη να πούμε τον Πρέκα. Πάμε παρακάτω. Άιντε όλοι, χριστιανοί είστε, ου μιχεύσεις, η κουμπάρα μου ανοίξει το πόδι, ορμάτε μέσα. Ου κλέψεις, μου κάλατε, φάγατε την Ελλάδα, την ρημάξατε και τώρα μας το παίζετε πατρίδης. Θα πάω πολεμήσει. Πήγε στα Βαλκάνια τις επιχειρήσεις, πήγε τα εργοστάσια, πήγε εκεί πέρα στα καζίνα. Πάω πολεμήσει. Πάω πολεμήσει. Πάω πολεμήσει, ρε. Γιατί... Εδώ έβαλε μέσα, μην πα στον Εύρο, φαντάρο να πούμε. Πάω πολεμήσει. Τι να μακρηγόρη. Τι να μακρηγόρη. Τα είπαμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Εκνευρίζομαι. Έπεσε αυτό. Πάμε παρακάτω. Βλέπεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ούτε το τηλέφωνο δεν σ' άντυξε. Ναι. Ευπατρίδης. Ναι. Λοιπόν, Πασοκορουφιάνοι να πούμε περισσότερο. Ευπατρίδης γίνατε τώρα. Έλα φίλε. Δώστα. Ευπατρίδης. Μισό λεπτό φίλε. Νικήτρια είναι η κυρία Κιμετόγλου Βικτωρία. Που τη βλήκε Κιμετόγλου πάλι τα ανατολίτικα τα ονόματα. Κιμετόγλου. Και Βικτωρία κιόλας. Κιμετόγλου Βικτωρία. Κιμετόγλου μπορεί να είναι. Κιμετόγλου. Όπως είναι. Κανονικά τι είναι. 30... Κιμετόγλου. Κιμετόγλου μπορεί να είναι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν ξέρω εγώ το είδε με περισπομένο. Μου στείλαν το όνομα χωρίς τονισμό. Γελάει ο άλλος από εκεί. Όταν έχεις ένα όνομα χωρίς τονισμό μπορεί να το πεις όπως θέλει. Είστε τρελοκομεία πρώτα απ' όλα. Πεθαίνω, ζω να σας ακούω. Είμαι ο φίλος του Γρηγόριου Παναγιώτης. Ναι. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα. Μα ζητήσατε στη Στουτγκάρδη τον Γρηγόρη σε stamp.com comedy. Πώς το λένε. Stand-up comedy. Στο Bankan comedy. Πώς το λένε, δεν τα ξέρω. Στη Στουτγκάρδη. Να πάμε να με. Αλλά εγώ σ' αεροπλάνο δεν μόνο, με... μόνο που θα πρέπει να πει στη Στουτγκάρδη φτάνει. Τελείωσε. Θα πει. Κωστή. Ναι. Κωστή, επειδή ασχολούμαι με τα καλλιτεχνικά. Α, μπράβο. Θέλω σε παρακαλώ να βρεθούμε από κοντά. Θέλω να σε βγάλω στο σανίδι, σε παρακαλώ πολύ. Άμα τα ρίξεις φίλε, βγάλε με και στο Παναγιώτη, και στο κοντάρι, Παναγιώτη, είσαι ο αδερφός του Σιρινάκη. Γιατί λοιπόν... ο τελευταίος καραφλός πρωταγωνιστή του την έκανε. Ναι. Θα πληρώσω όσο και όσο για να δω τον Κωστή στο σανίδι, όσο και όσο. Μάλιστα. Λοιπόν, για να μην σας κρατάω τη γραμμή, εγώ συμφωνώ με τον Κωστή απόλυτα. Εγώ προσωπικά πιστεύω σε κάτι, σε ένα ανώτερον, σε αυτό το οποίο ονομάζω εγώ Θεός, για το δικό μου. Νομίζω ότι αυτό που έχει κάνει, αυτά που έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά γενικά στον κόσμο, είναι οι θρησκείες. Έτσι στο όνομα των θρησκείων έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Η manager. Η προσωπική μου η άποψη. Λοιπόν, κατά τα άλλα στην καρδούλα του καθενός είναι ο Θεός, όπως τον ονοματίζει ο καθένας, το υπέρτατο όν, όπως τον θέλει για να το πει. Και όλα τα άλλα μπαίνουν σε μια σειρά όταν είμαστε καλοπροαίρετοι και θέλουμε να πηγαίνουν όλα καλά. Ξέρεις δε που εκνευρίζομαι. Βλέπω κάτι βιοτέχνες που τρώνε από τα σκουπίδια τώρα, έχουν φάει τα λεφτά στα κουμάρια δεξιά και αριστερά και με το παίζει Ευπατρίδης και ο εγγονός του έχει μάθει τρεις γλώσσες, δυο πτυχία και ο Φουκαράς δεν μπορεί να μείνει στην Ελλάδα και φεύγει στο εξωτερικό και με το πουλάει να πούμε εμένα οι νέοι σήμερα. Κάτσε καλά ρε Πασόκο, όχι, μη σε πετάξουμε στο καλάθι των αχρήστων μέσα. Λάθος, κάτσε καλά ρε λάθος, Πασόκο, εδώ διαφωνώ. Με το μουσι υπάρχει να πούμε. Υπάρχει κάτι άλλο.
κατακρίνουν οι παλαιότερους νεότερους. Απαγορεύεται! Ρε εσύ! Εμείς! Εμείς! Τι εσύ, ρε κλέφτε! Τι δώσατε! Εμείς! Τι να πούμε στα. Εμείς τι! Κλεφταράδες! Τι να πούμε. Μπαρμπούτι! Αντί να κάνουμε αυτοκριτική. Μπαρμπούτι! Τους τι λέμε κιόλα! Πώς το λένε? Ας το φιλάμε. Κουλουχέρι! Όχι, κουλούρι. Στα υπόγεια. Με τον καρά, να γαυγίζει να πούμε από κάτω. Κάνατε πολιτισμό, ε! Και τώρα θυμηθήκατε την Ελλάδα. Ας το να μιλήσω. Γαϊδούρια. Μάλιστα. Συνεχίστε, κύριε. Δώστα. Τι να κάνω, ρε φίλε. Έσχεξε και το ένδρο μου από χθες και έχω καλύτερη κατάσταση να πούμε. Χθες είχε προβοκοπεί στο στούντιο, είμαι χαλασμένο. Λοιπόν, σας φιλώ για να αφήσω τις γραμμές. Φιλάκια πολλά. Γεια. Ναι. 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 Οχ, οχ, ναι. Έλα, φίλε. Ο Αγάθωνας είσαι, ρε. Εγώ είμαι. Φοβερή φωνή. Εκπληκτικό. Πρώτη φορά παίρνω. Καλώς όρισες. Καλώς. Ναι. Κουστή, ένα πράγμα πήρα να σου πω. Είστε η πιο αγαπημένη και η πιο μισητή εκπομπή ταυτόχρονα. Ναι, ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό? Θέλω να μας δίνουν. Εσύ θες να μας αγκαλιάσεις ή θες να κάνεις σεξ μαζί μας? Να μας δίνει θέλει. Θα σου πω εγώ. Η πιο αγαπημένη γιατί ακούω εσένα και η πιο μισητή γιατί δυστυχώς δεν μπορώ το διπλάνο καθόλου. Και καλά κάνεις. Καλό μεσημέρι, γεια. Και καλά κάνεις. Εντάξει, υπάρχει αντίθεση, παιδιά. Έχεις την νικήτρια την Ογλού εδώ. Ναι, εδώ. Είναι η κυρία Βικτωρία. Βικτωρία. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα. Επειδή έχω μια μικρή ένσταση λίγο για το επίθετο. Ναι. Από και την πέμπτη ταχύτητα, μήπως βάλατε δύο φωνήεντα. Είστε. Όχι, έτσι είναι. Είναι με γιώτα ητά. Ναι. Κιμέτογλου. Κιμέτογλου, ναι. Κάπα γιώτα ητά. Κωνσταντινούπολη μυρίζει το όνομά σας. Βέβαια, ακριβώς. Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι. Όχι, απλά μου φοβάμαι. Ο παπάς ήταν μικρασιάτης. Η γιαγιά σου Τζουκάκια Σμυρνέικα έχει φάει μπόλικα, έτσι. Εμένα με έκανε η γιαγιά μου η Παρασκευούλα. Σου Τζουκάκια Σμυρνέικα. Τα πέταγε από τον πρώτο όροφο και έκανε λακκούβα κάτω το τσιμέντο. Πόσα μηνύματα στείλατε? Ένα. 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 Ναι. Μάλιστα. Εγώ έπαιρνα όρκο ότι το επίθετο είναι γραμμένο λάθος. Γιατί δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο. Είναι από τα σπάνια. Ναι, είναι πολύ σπάνιο. Και Βικτωρία. Πότε γιορτάζει η Αγία Βικτωρία? Της Αγίας Βικτωρίας. 11 Νοεμβρίου. 11 Νοεμβρίου. Τι ήταν Μινά η Βικτωρία? Βίκτορας και Βικεντίου. Τι ήταν η Βικτωρία? Τι έκανε και την κάνανε Άγια? Δεν είμαι θεολόγος. Ξέρετε τίποτα για το όνομά σας, κυρία? Όχι. Είναι από τον Βίκτορα βγαίνει το Βικτωρία. Το Μητρόπουλος. Ο Βίκτορας. Βίκτορας. Εντάξει. Τι ομάδα είστε? ΠΑΟΚ. Εννοείται. Μάλιστα. Τι θα είναι? Καλοφάγωτο. Ογλου επίθετο. Στείλατε μόνοι σας ή κι άλλος από την οικογένεια? Όχι, μόνοι μου το έστειλα. Δηλαδή ακούτε κάποια συγκεκριμένη εκπομπή? Το Μετρόπολης. Ναι, το Μετρόπολης. Από το πρωί από το Ραγκάτσι. Ναι. Το Ραγκάτσι ακούει, είναι καφέντε της Γιάτσας. Λόγω Ραγκάτσι, δηλαδή λόγω... Πάω και είναι Ραγκάτσι. Είναι Βερματήλα. Βέβαια, φυσικά τι. Γιατί? Και τελειώνω με εσάς. Τελειώνετε με εμάς. Ναι. Μας. Το τελειώνετε με εμάς, πού πάει τώρα? Τελειώνετε ραδιοφωνικά με εμάς? Δεν έχει να ακούσει τίποτα άλλο. Τέλος. Να μην το προχωρήσει. Μετά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Μπράβο. Λοιπόν, κυρία μου, καλοφάγωτο. Λοιπόν, πάντα τέτοια, να είστε τυχεροί. Μάθαμε και κάτι γιατί θα μαλώναμε με την κοπέλα στη γραμματεία. Έλεγα δεν μπορεί. Κάποιο λάθος έκανε, μήπως έχει κανένα λάμδα. Αλλά μάθαμε και κειμένο. Μα, γιατί να σκορδεύουν, σας πάρω. Ο σύζυγος εννοείται σε εισαγωγικά με κοροϊδεύουν. Α, είναι το δικτυο, το κρατήσατε. Ναι, βέβαια. Δεν πήρατε του σύζυγου? Όχι. Έχει σχέση με πόλιο σύζυγος, καταγωγή? Έχει, και εκείνη από τη γιαγιά του. Α, γι' αυτό. Οπότε... Αλλά από τη μαμά του τη μεριά. Από τη μαμά σου τη μεριά. Ναι. Μάλιστα, όπως και εμένα η μάνα μου είναι από εκεί, γι' αυτό. Μάλιστα. Οκ, okay. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, συγχαρητήρια και καλοφάγωτο. Ήτανε η νικήτρια για το σημερινό αρνί. Εσείς μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι οι Εσκιάδες Βαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την οποία θα τη βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το ΑΚΤΕΟ. Θα δείτε και θα μάθετε περισσότερα στο 2315-96-596. Θα δείτε απίστευτες προσφορές στην έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το περίπτωρο 13, και μπορείτε να προμηθευτείτε το καρό, κλαίω μόνο μια ενδεικτική τιμή από τις ασύλληπτες τιμές που υπάρχουν σε όλα τα μοντέλα, κάτω από 20.000 ευρώ. Ψάξτε, κάντε έρευνα αγοράς και τα υπόλοιπα περιτεύουν. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, βρήκα τον τρόπο για να πάρετε το επόμενο σας αυτοκίνητο. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
ηγέτης στα σπορ. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου, Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιες κλάσεις φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Ένας δράκος κρύβει με τα χρυσά φτερά του τον ήλιο. Και ένας θαλάσσιος δράκος αναδύεται από το βυθό. Δίπλα μου, ένα δράκο αυγό ετοιμάζεται να ανοίξει. Πού είμαι? Είμαι στο Mediterranean Cosmos, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επικές εκθέσεις. The Land of Dragons. Ένα μοναδικό υπερθέαμα έως τις 24 Μαρτίου. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Οπ, τρέχει πάλι το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Σκέφτομαι για θερμομόνωση. Τώρα που έχει επιδότηση και θα μου βγει οικονομικά. Τι λες? Λέω ότι εγώ που έχω βάλει σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem, πληρώνω ελάχιστα για θέρμανση και κλιματισμό και κάνω οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Αλήθεια? Και άκου και αυτό. Ταυτόχρονα ανακαινίζεται και η πρόσωψη του κτηρίου σου με τους έγχρωμους παστόδη σοβάδες Marmocryl. Και έχεις κέρδος 2-1. Άρα, Thermosystem. Το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με την εγγύηση της Isomat. Αυτό σου λέω. Αποφάσισες να ξεκινήσεις ένα χόμπι. Μαγειρική, σκέφτηκες, που θα σου είναι πάντα χρήσιμη. Έξυπνη κίνηση. Τώρα έπαιξε ρόλο που ερχόταν κάθε μέρα σπίτι μάνα σου να σου μαγειρέψει και σε ρωτούσε «Εγώ πότε θα γίνω γιαγιά». Δεύτερη έξυπνη κίνηση. Σαν το νέο Skoda Clever Plan. Και το νέο σου αυτοκίνητο είναι Skoda και βρήκες τον καλύτερο τρόπο να το αποκτήσεις. Με προνομιακό επιτόκιο 3,9%, χαμηλή δόση και 4 χρόνια εγγύηση, σέρβις, ασφάλιση και οδική βοήθεια. Skoda Clever Plan. Μια έξυπνη κίνηση και ακόμα μία. Μάθετε περισσότερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων της Cosmocar Skoda. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 2-19-23-77-77. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Ξεκινάει η τελετή. Γιώργο. Δέχεσαι το πιστό σου αυτοκίνητο για παντοτινό σου όχημα? Δέχομαι. Αυτοκίνητο, δέχεσαι το Γιώργο για παντοτινό οδηγό σου? Μιπ, μιπ. Πολύ ωραία. Να ζήσετε. Μπορείς να φιλήσεις το φανάρι. Μιπ, μιπ. Γιατί να το παντρευτείς? Πάρε νέο αυτοκίνητο με Avis Leasing και ξένιασε από έξοδα για σέρβις, ασφάλεια, ελαστικά, τέλη κυκλοφορίας και όχι μόνο. Release your mind με την Avis. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές τιμές και προσφορές Avis Leasing στο myavis.gr. Sales Alert Πορσελάνα. Ακόμα κάθεσαι ενώ έχεις μόνο 10 μέρες να ανανεώσεις το σπίτι σου. 14 με 24 Μαρτίου σας χαρίζουμε τον ΦΠΑ σε πλακάκι, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο. Sales Alert Πορσελάνα. Πορσελάνα. Μια ζωή καλύτερη. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει.
Καλά. Τελικά στα Στεφάνς XXL και τη μέση είναι μπεμπέ. Στεφάνς Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Γιώργο, τι έχεις? Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Ώστε το νιώσες κι εσύ. Το νιώσα. Κι εγώ το νιώσα. Αν νιώσατε αυτό που νομίζω ότι νιώσατε, κι εγώ το νιώσα. Και πού ήσουν όταν το νιώσες? Στο περίπτερο. Εγώ στο μίνι μάρκετ. Αχ, κι εγώ το νιώσα. Τώρα λέμε πού ήμασταν. Εγώ ήμουν στην πλατεία. Ποιος έμεινε? Εγώ. Εσύ, πού ήσουν? Στο πρακτορείο. Στο επίκεντρο. Το Scratch είναι παντού για να μπορείς να κερδίσεις παντού. Αφού τώρα οι επιθυμίες σου μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όπου κι αν βρίσκεσαι. Τα παιχνίδια Scratch σε περιμένουν στα πρακτορία ΟΠΑΠ και τους Λαχιοπόλες, σε περίπτερα, μίνι μάρκετ ψηλικά, βενζινάδικα και τα καταστήματα ΕΛΤΑ. Τώρα μπορείτε να βρείτε παντού το νέο Scratch 100.000 ευρώ. Scratch, τύχη στη στιγμή. ΟΠΑΠ, ζήσε το παιχνίδι. Ελληνικά Λαχεία, μέλος του ομιλού ΟΠΑΠ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σαν το 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Πάω στα Today's απέναντι να πάρω κάτι νηστίσιμο. Πακέτο. Πανέτο. Today's Delicious. Νηστεία και πανέτο. Πάνε πακέτο. Ιταλικό χειροποίητο ψωμάκι πανέτο με ζεστά τραγανά φαλάφελ. Και η νηστεία γίνεται πειρασμός. Today's. Keeping the city alive. Today. Οι άντρες από τη φύση τους δεν αφήνουν και πάρα πολλά να τους απασχολούν, εκτός από ένα, την τριχόπτωση. Το DHI Global Medical Group έχει αναπτύξει την πιο προηγμένη μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών σήμερα και πάνω από 201.000 ασθενείς με τριχόπτωση σε όλο τον κόσμο έχουν βοηθηθεί ουσιαστικά. Εσείς ακόμα περιμένετε? Κλείστε ραντεβού στην DHI Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν διάγνωσή σας στο 2310-224-693. DHI. Το αποτέλεσμα μετράει. Μαμά, το αυτοκίνητο μας λειτουργεί με μπαταρία. Ναι, αγάπη μου. Το αυτοκίνητο του θείου, της νονάς. Όλα τα αυτοκίνητα, Κωστή, λειτουργούν με μπαταρία. Και τα δέντρα, μαμά, τα λουλούδια, τα ποτάμια και αυτά με μπαταρία. Όχι βέβαια, αλλά ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες των αυτοκινήτων μας για να τα προστατεύουμε. Μάθε και εσύ πώς να ανακυκλώνεις την μπαταρία του αυτοκινήτου σου. Το Σύνδεσης διαχειρίζεται συσσωρευτές σε 5.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα, έχοντας ανακυκλώσει πάνω από 120.000 τόνους αποβλήτων. Σύνδεσης. Ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες. Δίνουμε ενέργεια στη ζωή. Πάλι υγρασίες στο ταβάνι. Πάλι πεσμένοι σοβάδες στους τοίχους. Μα τι κάνουμε λάθος? Πάντα υπάρχει η σωστή λύση. Ντομίσιμα. Η Ντομίσιμα, η πρώτη βιομηχανία στεγανοτικών χημικών δομικών υλικών, μεταφέρει σε κάθε σπίτι την τεχνογνωσία από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν στη χώρα μας. Μετρό, Εγνατία Οδός, Ολυμπιακά έργα. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία στο σπίτι, εμπιστευόμαστε το εμπορικό δίκτυο της Ντομίσιμα. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μένουν 20 λεπτά μέχρι το φινάλε. 5 γραμμές, άλλος ένας μπορεί να τηλεφωνήσει. Μπορεί να τηλεφωνήσει άλλος ένας. Ένας. Εν αναμονή της απόφασης. Πάντα ο Κωστής έβαλε ένα ευρώ στοίχημα ότι θα βγει σήμερα η απόφαση. Ναι, τον καφέ μας. Για να δούμε. Παρακαλώ. Θα είναι καταδικαστική. Όσο και αν θέλει ο Παοξής που έβριζε προηγουμένως, να του πούμε όμορφα λόγια. Κανείς δεν περιμένει να είναι αθωωτική. Λοιπόν, επειδή απλά θέλω να μαλώνω. Μισό λεπτό. Ξέρεις ποια είναι η απορία μου? Ναι. Η απορία μου είναι, θα τιμωρηθεί και η ΑΕΚ? Όχι. Ναι. Κακώς. Και γιατί, αν δεν τιμωρηθεί? Γιατί είναι λυπέστατη η συμπληρωματική του κομμήνη για μένα. Και να του πω ότι πάω ξύ που έβριζε προηγουμένως το εξής. Εγώ είμαι άνθρωπος κοινικός. Δηλαδή βγαίνει ο χειρουργός από μέσα και λέει ποιος είναι εδώ της οικογένειας. Είναι 10 άτομα. Στο μαλάκα πάει, σε μένα. Λέω τι έγινε. 3 χρόνια λέει είχε ο μάγκας. 3 χρόνια τελείωσε. Παίρνω το αυτό, σβήνω το κινητό από το κινητό του από το κινητό μου. Τελείωσε. Μα, θα πεθάνει αυτό και αυτό, μου είπε ο γιατρός. Τώρα εσύ τι θα μου λες και θες να ακούσω ωραία λόγια και ότι γίνονται θαύματα, ο γιος Ραφαήλ παίζει center for, κράτητα για τον εαυτό σου. Εγώ είμαι αλλιώτικος. Δεν μπορώ να αλλάξω στο μικρόφωνο επειδή ξέρω εγώ θα γουστάρεις εσύ να ακούσω ωραία λόγια. Αν θες ωραία λόγια να ακούσεις, θα ακούσεις το 12-2. Ναι, δεν έχεις όμως και ναι, από την άλλη το δικαίωμα ναι, ναι, να αφαιρείς από τον άλλον την ελπίδα του ή την αφαιρώ. Όχι. Του την αφαιρώ. Εσύ έχεις μια γιατί άποψη. Γιατί αυτός έχει την άποψη του Αγίου Ραφαήλ
και ξέρω εγώ του θαυματοποιού Άγιου. Δεν γίνονται. Έχει δικαίωμα. Για μένα θαύματα δεν γίνονται. Λοιπόν. Έχει δικαίωμα να ελπίσει. Έχει δικαίωμα να ελπίσει. Βεβαίως. Καλημέρα. Ναι. Συγγνώμη, μου ήρθε μήνυμα από ένα φίλο άρρωστο Ηρακλειδέα από την Αυστραλία. Όχι ρε στην Αυστραλία. Τόσα ωραία μέρη έχει να πάει. Αμα έχει λοιπόν. Να πάει όπου άλλο θέλει. Πάμε. Ωραίο μήνυμα. Πάμε αργά το μας. Πάμε. Τον κόσμο Βιολέτα, ναι. Ο Βιολέτας. Γεια σας. Γεια σας. Έλα. Εγώ είμαι. Ναι φίλε μου, εσείς είστε. Έλα, Φώτες, πάω ψυχικός εδώ. Λοιπόν παιδιά, να πω κάτι σε λίγο. Να πεις ό,τι θες φίλε. Μη μακρυβολούμε. Λοιπόν, είμαι το 67 γεννηθής, είμαι. Από ναι. 15 χρονών πάω στην Τούμπα. Ναι. Έχω χορέψει στη δίσκο Αμνέζια το πρωτάθλημα το 85. Στη δίσκο, στη δίσκο Σεραϊκή. Ναι. Δεν λεγόταν δίσκο. Όχι Σεραϊκή, βρε. Πώς? Σαλονίκη. Δεν Αμνέζια, ήταν δίσκο, Αμνέζια. Δεν ήταν Αμνέζια. Δίσκο η Αμνέζια, κλάμπ ήταν. Τέλος πάντων. Τώρα με το Σεραίο τώρα θα μαλώσουμε. Η Σουίν και η Αμνέζια, άντε να μα πει τώρα φλάχο από τι Σέρε τώρα. Μην τον δίσκο την Αμνέζια. Α τον φίλε, μην τον πιάνει τα υπόψη σου, λέγε. Ναι. Στον χρόνο σε έλπα, κόκκινε στον χρόνο. Στον χρόνο? Στον πλανήτη εννοεί. Καλά περάσατε, καλά περάσατε. Ναι, κακά γεράματα θα. Αφού δεν είδε τα αλούνα, δεν πέρασε από το πανεπιστήμιο. Ναι, μη σαλιαρίζεται, όμως περιμένει ο κόσμος, λέγε. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ρεσίβαν κατά. Ποιος θα μας πει τι θα γίνει το πρωτάθλημα, ξέρω ένας πολιτικός θα μας πει εσείς, ένας αθλητικογράφος. Θα ξέρω... γίνει ρε το πρωτάθλημα. Μία του μηνός, 31 Μαρτίου, αρχίζει το πρωτάθλημα και πάλι. Ναι, απάρτε μια αίτηση και από μένα. Να τος. Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Το διαβάσαμε στο ίντερνετ αυτό, κόκκινο, εντάξει. Δεν το ήξερα, φίλε μου, ούτε το είπα από το ίντερνετ. Έλα, πάμε παρακάτω. Ναι, εντάξει. Μη μαλώνετε, ναι. Οπότε τι περιμένεις εσύ? Όχι, εγώ θέλω να βγει ένας, όχι για τώρα που θα αρχίσει το τωρινό το πρωτάθλημα αυτό ξανά. Ναι. Λέω τι θα γίνει πιο μετά. Μετά. Αν ισχύει η απόφαση που είπε ο Κυριάκος Θωμαΐδης, θα πάρει άκρη το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Ναι, αυτό είναι σίγουρο δηλαδή. Σίγουρο εγώ, το μόνο σίγουρο είναι ότι μια μέρα θα κλείσουμε τα μάτια. Αυτό που λες δεν το ξέρω. Εντάξει, εγώ αυτό εντάξει, είμαστε κοντάκιο. Α το διάλογο μεσημεριάτικα, και φύγε από εδώ που είσαι κοντά. Φύγε. Ναι, ναι, λέγε. Παρακαλώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Εντάξει, περάσαμε τα 2/3 τη ζωή μας. Πέρα, το θυμόμαστε δηλαδή. Καλημέρα, ναι. Καλά, ρε παλικάρια. Οχ, αρχιπαλίκαρος. Δεν μου λες, ρε Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Ο Άγιος Παΐσιος είπε ζήστε με τα απαραίτητα. Ναι. Όσα λεπτά και να έχεις ο θάνατος δεν αγοράζεις. Το είπε αυτό ο Άγιος Παΐσιος. Στον Εφραίμ το είπε. Δεν μου λες. Έλα, έλα. Στον Εφραίμ το είπε. Το θάνατο το σκέφτηκες. Σήμερα είσαι, αύριο μπαμ την έκανες. Ναι. Μετά από σένα την έκανε ο Γρηγόρης. Μετά από 30 χρόνια την κάνω εγώ στην εντάξει. Ναι. Όλα με τη σειρά είναι. Ωραία και. Το σκέφτηκες αυτό κανένα φορά. Τι θα κάνεις τα λεφτά ρε, γούστα θέλουμε να περνάμε καλά ρε, με τα μωρά ρε. Ο τεράστιος Γιώργος Γκαντίνας όταν βλέπει τώρα από το πλό το λέει ρε εσύ, τα λεφτά είναι σαν τα ψάρια. Πρέπει να τα τρως όταν είναι φρέσκα. Έτσι, ναι. Ρε, φίλε. Έτσι, όταν ρε. Πιάσουν αυτοί τα 65 και τους δώσει ο Τσίπρας 300 ευρώ σύνταξη και δεν έχουν ούτε καθετήρα για το πουλί τους, μετά φταίει ο Τσίπρας. Πάμε παρακάτω. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, έλα. Και στο γεροκομείο να πας στον καλό τον όροφο λεφτά θέλει. Να πιάσει τον πισινό της νοσοκόμας. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Το λοιπόν. Το πρωτάθλημα χωρίστηκε στα δύο. Ναι. Στο αντρικό και στο γυναικείο. Το αντρικό, παοξίσιμε εγώ, το αντρικό το πήρε ο ΠΑΟ. Μπράβο, τελείωσε. Τελείωσε. Το αντρικό. Και 31 Μαρτίου αρχίζει το γυναικείο με τον Ολυμπιακάκο και την Αεκούλα. Ναι. Η Αεκούλα δεν τόλμησε να βγει. Μπαμπά! Έχουν όπλα εδώ πέρα. Μπαμπά! Έφυγε. Ο Ολυμπιακός το ίδιο. Ναι. Δεν τόλμησε να βγει έξω να παίξει μπάλα. Σωστό. Μπαμπά! Μπαμπά! Εδώ πέρα δεν μπορεί να παίξει. Σωστό. Σωστό. Αυτές οι γυναικούλες το πάρουν. Ο ΠΑΟΚ πήρε το αντρικό για μένα. Και ούτε στεναχωριέμαι Ραπτόπουλε ούτε τίποτα. Εντάξει, μ' αρέσει. Αυτό είναι το πρωτάθλημα. Το αντρικό τελείωσε εδώ. Μ' αρέσει η τοποθέτησή σου. 31 Μαρτίου αρχίζει το γυναικείο. Μ' αρέσει. Η Αεκούλα, γι' αυτό λέγεται Αεκούλα και Ολυμπιακούλα. Και αυτά γινόταν και παλιά Ραπτόπουλε. Πιπόκ. Το ΠΟΚ έκλαιγε. Μπαμπά! Θέλω το πρωτάθλημα. Μπαμπά! Το κύπελο. Κατάλαβες, έτσι είναι Ραπτόπουλε. Κλαίγαν αυτοί. Μ' αρέσει. Μια μαλάχη Ραπτόπουλε να ενωθούμε με τα Σκόπια και να κάνουμε τη Μεγάλη Μακεδονία. Και του σχέζουμε του άλλου κάτω. Όχι, μάλιστα.
Μη, παιδιά, σας παρακαλώ. Είναι τοποθέτηση. Αυτή η θυμική, ξεθυμική είναι τοποθέτηση. Ευτυχώς, απλά λίγο οι εκφράσεις σας να είναι. Σας έκοψε ο ηχολήπτης. Δεν υιοθετούμε τις εκφράσεις αυτές. Ευτυχώς, ναι, παιδιά, που υπάρχετε κι εσείς και τελειώνει καμιά γυναίκα. Ναι. Καλησπέρα από τα ατελείωτα. Τελειώνω, λέμε εσάς. Αυτό είναι η γυναίκα. Ραπτό που λέει: γυρνά σε όλους τους γιατρούς εκτός από την ειδικότητα, πραγματικά έχεις ανάγκη. Τον τρελό. Νευρολόγου ψυχία. Αυτό είναι. Έχω τον γκάζι εκεί. Στείλανε ένα καλό μήνυμα χτες για μένα, έβλεπα τα μηνύματα. Με παλικάρι μου. Ο κόκκινος επί Βυζαντινής αυτοκρατορίας θα ήταν τραπεζοκόμος και υπεύθυνος σύνδεσης του παλατιού. Θα πεινούσε ο κοσμάκι. Αυτό ναι. Το δημοσιεύουμε καλό. Πάμε κόσμο. Ναι, ναι φίλε. Τραπεζοκόμος. Λίκο πρόσκυλα. Είναι αλήτες. Ναι. Ναι φίλε. Ορίστε. Έλα φίλε. Σήμερα φίλε. Πάμε αύριο φίλε. Ούτσενα είναι. Πάμε. Ούτσενα. Έλα. Πάμε ρε στην άλλη γραμμή τώρα. Ούτε ένα και πούτσε ένα τώρα. Έλα. Πάμε. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, που μιλάμε για αντρίκια πρωταθλήματα και όλα αυτά. Έχουμε εκτζής. Μάλιστα κύριε. Λοιπόν, αντρίκιο πρωτάθλημα δηλαδή ήταν το περσινό που για το κουτάκι της μπύρας κλειστήκαν όλοι μέσα στα αποδυτήρια. Όχι βέβαια. Δεν κρίθηκε. Ούτε αυτό ήταν αντρίκιο. Ούτε αυτό ήταν αντρίκιο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ναι, μισό λεπτό. Ναι, 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 ναι. Μισό λεπτό. Να σου πω κάτι. Μάλιστα. Ούτε αυτό ήταν αντρίκιο. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο που δεν βγήκαν οι δικοί μας, όπως λέει ο Καστοριανός, ναι, έτσι, κανονικά, εάν τους φώναξε να βγουν έξω, ακόμα δεν έχει βγει ότι τους φώναξε να βγουν έξω. Δεν το ξέρει κανένας. Ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Εγώ παοξής δεν είμαι. Ναι. Όχι, το ξέρω. Άκουσες τη συνομιλία του Βασίλη Δημητριάδη με τον Μάκη του Αγκάτση που λέει πάμε έξω και λέει δεν βγαίνουμε εδώ, άλλο κυκλοφορεί με όπλο. Γιατί, είπε, ο Αγκάτση το λέει αυτό. Ο Κομίνης τους είπε να βγουν έξω. Είναι δυνατόν από μόνοι τους να λέγανε να βγουν έξω. Γιατί ο Γκαγκάτσης μόνος του δεν πήγε. Συγγνώμη, Γρηγόρη. Δεν πήγε μόνος τον Γκαγκάτσης, δεν το αποκομίνης. Ότι πήγε, του ζήτησε να κατοχυρώσει τον αγώνα με το ότι θέλω, χωρίς να βγουν οι ομάδες 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Εγώ είπα τη γνώμη μου και από εκεί και πέρα βγάλε. Ναι, την είπες, την είπες. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό το πράγμα. Αλλά όχι οι πρώτοι διδάξαντες να βγαίνουν να λένε για ψεύτικα. Επίσης, αντρίκιο πρωτάθλημα θες να πάρεις, θα πρέπει να πάρεις και ένα ντέρμπι. Έτσι, άσχετο με αυτά τα δύο που διακόπηκαν. Κατεβαίνεις στην Αθήνα και κατεβαίνεις όπως θα κατέβαινε, όχι ο Απόλλων Καλαμαριάς, μια επαρχιώτικη ομάδα από τη Γάμα Εθνική. Θες να γελάσεις τώρα, ρε, να το ξεκάβε. Πες το μου, ναι. Έκανε μία μήνυση το αγόρι της, γιατί της έκανε, λέει, άκου να δεις τώρα, την άγγιξε σε απαγορευμένο σημείο. Ναι. Σύμφωνα με την Daily Mirror, λοιπόν, ένας άνδρας από το Χάντελσφιλτ βρέθηκε στο ειδόλιο του κατηγορημένου μετά από μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του μια κοπέλα, επειδή κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης έβαλε το δάχτυλό του στον προκτό της. Οι δυο τους είναι χρόνια φίλοι και είχαν βρεθεί σπίτι της. Εκεί η ατμόσφαιρα έγινε καυτή, το ένα έφερε το άλλο και κατέληξαν στο κρεβάτι να κάνουν έρωτα. Όταν σε κάποια φάση ο 26χρονος, λογικά λέω εγώ, έκανε μια κίνηση που εξόριξε την παρτενέρ του. Εκείνη απέτυχε επανειλημμένα να σταματήσει, τον προειδοποίησε, κάτι που δεν έκανε, με αποτέλεσμα να σηκωθεί και να του ζητήσει το λόγο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθείς εντολές. Με αποτέλεσμα να καταλήξει στα δικαστήρια. Μάλιστα στην κατάθεση που είχαν πάρει οι αστυνομικοί, όταν κατέθεσε τη μήνυση και προβλήθηκε, λέει, στο δικαστήριο, συγκεκριμένη κοπέλα, είχε πει πως ο κατηγορούμενος προερχόμενο από το χωρισμό μιας μακροχρόνιας σχέσης και της ζήτησε να κάνουν σεξ για πολλές ώρες. Εκείνη δεν ήθελε, αλλά όταν την ρώτησαν πώς κατέληξε να κάνει σεξ μαζί του, απάντησε: είμαι άτομο, λέει, που επηρεάζεται εύκολα. Όταν ο δικαστής τη ρώτησε αν ένιωσε ότι ο 26χρονος τη χρησιμοποίησε, απάντησε αρνητικά και εν τέλει αθώωσε τον κατηγορούμενο για το δάχτυλο που της έβαλε στο προκτό. Αυτά γίνονται στην Αμερική. Συνέχισε τώρα, εσύ να μιλάς για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ρε φίλε, είναι δυνατόν να συνευρίσεις ερωτικά με έναν άνθρωπο? Ένας φίλος και να πας στα δικαστήρια. Ένας φίλος μου τα είχε βρει με μια θεούσα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Κάναν έρωτα, την έβρισε στο κρεβάτι επάνω και ήθελε να τον κάνει μήνυση. Με εξύβρισε, του λέει. Τι την είπε, δεν μπορεί να έβρισε καμιά άλλη και να τη άρεσε. Και να νόμιζε ότι σε όλες αρέσει. Εντάξει. Απαγορεύονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να ξέρετε ότι θέλω παρτενέρ. Καλημέρα. Μιλάει ο επιστήμονα. Καλημέρα. Ο σεξολόγο. Χαίρετε. Χαίρετε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Λοιπόν, να εξήσουμε κι εγώ. Να είσαι καλά. Από εδώ παίρνω τηλέφωνο. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, το offside τελικά ήταν ή δεν ήταν? Για μένα ήταν. Για μένα δεν ήταν. Ωραία, πάμε παρακάτω. Και για μένα ήταν. Για σένα ήταν επειδή είσαι εξής. Αν ήσουν παοξής, θα έλεγες δεν ήταν. Ναι, μπορεί. Τι μπορεί. Ερμηνεύεται ο καθένας όπως τον βολεύει.
Όχι απαραίτητα. Αυτό είναι αυτό απαραίτητο. Είναι να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, να είμαστε ειλικρινείς. Είναι μια τόσο δύσκολη φάση ναι. που ό,τι και να πεις μέσα είσαι. Εγώ σου λέω, φαντάζομαι τον Μπούζο να το φάει τον γκολ στο Καραϊσκάκη στο 89 να χάσει το πρωτάθλημα. Ναι, 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 θα λέει, προσέξτε παρακαλώ, προσέξτε το αριστερό πόδι του τάδε παίχτη που προσπαθεί με τα κουνάκι να φτάσει την μπάλα. Αυτό και μόνο αυτό είναι συμμετοχή, κύριε διαιτητά, θα λέει. Τώρα το ναι, λέω όπως έγινε στη Τρίπολη με το Μαουρίτσιο, το έδωσε offside, αυτό γιατί δεν θα... Γιατί δεν το έδωσε, έτσι θα λέγαμε. Είναι αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα, όπως μας βολεύει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Ναι, ήθελα να πω κάτι. Ναι. Οι παοξίδες μιλάνε όλο για ηθικολογία. Δεν είναι ηθικό, δεν είναι ηθικό. Το λένε, ναι. Εγώ θυμάμαι, σαν ο παδός της ΑΕΚ, μια χρονιά στη Καλαμαριά, ναι. βάζει γκολ ο Μίετσελ, τον ναι. βρίζει όλο το γήπεδο, ναι. τον Γιουχάρη, και στο δεύτερο ημίχρονο σε τρία λεπτά. Τρώει δυο γκολ από τον Απόλλων και απέτηση, να ο Άρης. Απέτηση του λαού ήταν, βέβαια. Απέτηση του λαού. Αλλά κανείς δεν μίλησε, δεν τα θυμόμαστε αυτά. Ήταν ηθικό αυτό. Έπεσε μια ομάδα για να σωθεί μια άλλη και γελούσαν οι παοξίδες. Πολύ λογικό. Όχι, γιατί κάνουν μαθήματα ηθικολογίας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ρε, κάνουν μαθήματα ηθικολογίας στα μπάγια. Καλημέρα. Έλα, Κωστή. Όπα. Μας πιάσαν Κωστή μου, τι κάνεις αγόρι μου. Τις πιάσαν στα ντερέκια, να τα. Έλα. Άκου να σου πω, πες στον κόκκινο τον έχω τη στολή του για αποθηκάριος όταν θα γίνει πόλεμος, την έχω έτοιμη τη στολή του. 52 νούμερο χιτόνιο και το κάτω βέβαια και όλα πλήρες. Και θα το, και υπασπιστής θα είσαι εσύ. Ναι. Θα κατεβάζει κυβότια, θα ανεβάζει κυβότια. Ποιος θα είναι υπασπιστής. Τα πλήρες. Αυτό έχω να σου πω. Ποιος θα είναι τον έχω έτοιμη τη στολή του. Ποιος θα είναι υπασπιστής. Υπασπιστής θα είναι ο κόκκινο, ο τέτοιος, ο Κωστής. Θα είναι πάνω από μένα. Πάνω από αυτόν. Πάνω από σένα. Κόπτον. Κόπτον το καπράσκυλο. Ναι. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Άμε πεις εμένα Φωτιάδη. Που τον πήγες και τζάμπα στο σπίτι. Απαράδεκτε. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα, μ' ακούτε. Ναι. Πολύ καθαρά, πολύ καθαρά. Εσείς τι κάνετε, ναι. Σας ακούω. Λοιπόν, εξής είμαι και τι? Θέλω να πω ένα ρητό ελληνικό. Ναι. Που λέει ο Λύκος χαίρεται σε αναμπαμπούλα. Αναμπαμπούλα. Ο μπαμπούλας έχει το γραφείο ναι. κηδιών. Άλλο. Την αναμπουμπούλα. Αναμπουμπούλα είναι, ναι. Αναμπουμπούλα. Αναμπουμπούλα το λέει στις αίρες. Σέρα, αναμπουμπούλα. Λοιπόν, ναι. Δεν έχεις να εμφανίσεις. Θέλω να πω για ένα που βγήκε πριν και λέει να νοθούμε τα Σκόπια. Ναι. Λοιπόν, αυτοί είναι όλοι οπαδοί του Ουράνιου Τόξου, το φιλοσκοπιανό κόμμα. Τι είναι αυτό το Ουράνιο Τόξο. Τώρα. Τι είναι το Ουράνιο Τόξο. Ένα φιλοσκοπιανό κόμμα και προσπαθούν τώρα. Α, συγγνώμη, στα Σκόπια είναι αυτό το ουράνιο. Όχι, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Α, είναι εκτός Βουλής, αυτό λες. Ναι, ναι, ναι. Και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι καταστάσεις, να εσχωρήσουν στον κόσμο του ΠΑΟΚ μέσα, γιατί οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν νομίζω να είναι έτσι. Ούτε ο λαός της Θεσσαλονίκης, ούτε ο λαός του ΠΑΟΚ. Κοίταξε, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ είναι πολλών λογιών μεζέδες. Μην το. Μπορεί να έχετε. Δεν είναι έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει ένα. Λογικό άνθρωπο Θεσσαλονικιό και να λέει να ενωθούμε τα Σκόπια για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Μα έχουμε ενωθεί. Άκου να δεις λίγο. Εμπορικά με τα Σκόπια έχουμε ενωθεί. Έχουμε δεσμούς εμπορικής φιλίας. Οπότε. Τι εμπορική φιλία, εδώ μιλάμε για την πατρίδα μας, μιλάμε τώρα για εθνικά θέματα τώρα. Το εθνικό θέμα είναι η τσέπη σου. Άκου να φιλέ για εθνικό θέμα. Το εθνικό θέμα είναι η τσέπη σου. Από τη στιγμή που κινδυνεύει να χάσει το πρωτάθλημα, είπε ότι εγώ δεν πάω σε επικείμενη επιστράτευση. Δεν πάω. Γιατί κάνουν σκιαπούς στην ομάδα μου. Ναι, έτσι είπε. Εμείς τι να το πούμε τώρα. Πειράγματα, αλλά αυτό που βγήκε άλλος και λένε, αφούμε τα Σκόπια, αυτοί νομίζω ευκαιρίες ψάχνουν. Αυτοί του ουράνιου τόξου ψάχνουν ευκαιρίες. Αυτό μπορεί, αυτό μπορεί, ναι, γιατί όχι. Μπορεί. Εμένα αυτό που λες, μ' αρέσει. Ναι, αυτό μπορεί, γιατί όχι. Έτσι ακριβώς είναι. Και είναι ντροπή σε αυτό το πράγμα. Για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα χωρίς χίγο. Προσέξουμε λίγο τα λόγια μας. Ναι, αλλά είμαστε δημοκρατικό ραδιόφωνο και πρέπει να το ακούσουμε όλοι. Ο αγανακτισμένος καμιά φορά λέει κάτι παραπάνω. Ναι. Το παραπάνω καμιά φορά είναι. Δεν θυμάσαι τους Ηρακλειδείς που βγάλανε Σκοπιανή σημαία. Έτσι και αυτό το παιδί. Να σου πω και κάτι. Σύνταγμα Ηρακλειδείς τουλάχιστον έχουν αποδείξει πόσο. Εντάξει, ρε φίλε, τι είπε. Αυτό που κάνανε οι έμποροι, οι Θεσσαλονικοί και οι Βορειοελλαδίτες. Πήραν τις επιχειρήσεις του στα Σκόπια. Άλλο το εμπόριο. Γιατί άλλο το εμπόριο. Στο εμπόριο δεν έχει πατρίδα δηλαδή. Με το εμπόριο είναι γενικό. Είναι εάν είναι το εμπόριο γενικό, αν το εμπόριο δεν έχει πατρίδα, και η τσέπη η δικιά μου δεν έχει πατρίδα τότε. Δεν είναι έτσι. Να είστε καλά. Γιατί του αλλού η τσέπη να μην έχει πατρίδα και να έχει η δικιά μου η τσέπη. Το χρήμα δεν έχει πατρίδα. Άντελα λοιπόν, αφού το χρήμα δεν έχει πατρίδα και αφού είστε όλοι και είμαστε δούλοι του χρήματος, βγάλτε το σκασμό να πούμε και πάμε στον επόμενο. Μη σας φαίνεται περίεργο ναι. που οι Τούρκοι κερδίζουν πάντα στα τηλεπαιχνίδια. Ναι. Αυτό πάλι τι σχέση έχει, ρε κόκκινε.
Με την Τουρκία δεν έχουμε παρεδώσει. Τούρκικες παραγωγές είναι το παιδί. Εδώ η Τουρκάλα ήθελε να πάρει τη Μίνη να πούμε να μάθει. Ναι, ναι, ναι. Τούρκικες παραγωγές είναι. Δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το... τουρκικής παραγωγής? Το Survivor. Το Survivor? Ναι. Να μην το έχετε στα ελληνικά, στις ελληνικές τηλεοράσεις, αφού είστε ευπατρίδες. Να το έχει όποιος θέλει. Ας πληρώσετε να πούμε μπορεί να κάνετε να δικό σας Survivor. Α, ποιος θέλει να το έχει. Πάμε παρακάτω. Ευπατρίδης. Ναι. Γρηγόρη, ναι. Ο αντιτουριστικός όλο με πισινούς ασχολείται. Για μένα λέει. Δήλωσε bisexual. Τι να πούμε. Λέγε, λέγε. Ναι. 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 Έλα φίλε. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς, εσείς. Χαίρετε, μιλήσατε για το χρήμα. Μάλιστα, κύριε. Εσείς είναι το χρήμα. Ναι. Πράγματι η ρίζα του κακού. Κωστά, είχα ξαναπάρει τηλέφωνο πριν 10 μέρες. Είχες πει θα κάνεις ένα γκάλοπ. Ναι, ναι. Όταν δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ναι. Ποιος φταίει? Το έκανα. Τι έβγαλε? Σαββίδη πρώτο. Δεν μου λες. Μετά πόσα, το... πήρε, πόσα πήρε από τα καπνά? Ποια καπνά? 1,3 δις ευρώ, 1,6 δις δολάρια. Δολάρια. Ναι. Ποιον έφερε στον ΠΑΟΚ το Δεκέμβριο? Τον Αζεβέδο. Τον είδαμε? Ναι. Όχι. Κάτι όχι. Είδαμε. Κάτι είδαμε. Πλατιμπόδα. Ναι. Έφερε ένα χαφ τον Δεμελές. Σε Μελές. Έφερε ένα πιτσιρικά. Χαφ, 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 χαφ. Ναι, επένδυση για το μέλλον, είπε. Ναι, ναι, ναι. Το Μουλέρους. Το Μουλέν, ναι. Έτσι. Έδωσε ποιον έδωσε τον Τζίμι Ροτ. Και έδωσε τον Τζίμι Ροτ, ναι. Και τον Κάτσε. Ναι. Χάσατε το πρωτάθλημα? Το χάσατε. Στο χορτάρι. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Στο χορτάρι. Στο χορτάρι. Δεν μου λες αν δηλαδή έφερε δύο παιχταράδες. Ναι. Το Δεκέμβρη. Την μπορεί να παίρνει για την Τρίπολη, θα την κερδίσαμε. Ερώτηση. Ναι. Περίμενε, Γρηγόρη. Όχι, θα την κερδίσαμε. Εγώ μαζί σου είμαι. Θα την κερδίσαμε. Περνάει από το μυαλό σου. Ναι. Να σε πω λίγο. Να πω και την άλλη θα την έβαζε ένα γκολ πιο μπροστά. Μπράβο, στο ναι. Πρώτο ημίχρονο θα το βάζαμε ένα γκολ. Με τα σκεπτικό το δικό σου, υποθετικά ναι. Ναι. Πάμε υποθετικά. Απλά ερώτηση. Περνάει από το μυαλό σου ότι σύμφωνα με τα οικονομικά της UEFA να μην ήταν στην δυνατότητα να κάνει τέτοια μεταγραφή. Όχι, fair play. Να σου πω Γρηγόρη. Ναι, να του πεις. Πάει το γήπεδο, δεν ξέρω. Γιατί είπε δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μπορεί να έχει άνεση. Κώστας είπε στην αρχή, όχι, περίμενε. Κώστας είπε στην αρχή ότι θα αρχίσει η Νέα Τούμπα. Όχι, όχι. Πάει το Καφτατζόγλιο, δεν ακούσατε. Ναι, τι πάει το Καφτατζόγλιο. Πάει, πάει, δεν θα παίξουμε φέτος, πάει η άδεια. Πάει η Νέα Τούμπα φέτος. Ναι, ο Μητσοτζής. Δεν μου λες τα αρχιπεδάκια που θα είχαμε τα καινούρια. Στη Θέρμη παίζουμε ακόμα στη μεσύμβρια του Ζαγοράκη και του Κακού. Θα πάτε ρε κόκκινε. Εξοπλίστηκαν και δεν ξανά, γιατί μεσύμβρια άκουσες ξανά κάτι κακό. Ότι όχι, ο αέρας είναι ξανά, κακός. Όχι, περίμενε. Εσύ ξανά άκουσες δηλαδή να γίνουν τα μεγάλα γήπεδα εκεί στη Θέρμη. Ναι, όχι. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι. Απέναντι προς όλους. Έχω μάθει ότι έχουν γίνει κάποιες αγορές μηχανημάτων οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ. Ναι. Και οι οποίες είναι πολύ πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομένα. Ωραία, πρωτοποριακές είναι, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Εγώ δεν το βλέπω στο κήπεδο, εγώ βλέπω τη ΣΑΚ τα καλύτερα. Εγώ είδα τον ΠΑΟΚ μετά από χρόνια, τα δύο ναι. Τελευταία χρόνια, να μην παθαίνει θλάσεις. Είναι κάτι... γυμνασμένη η ομάδα, ας πούμε, σαν την ΑΕΚ, έχει εντοχές. Ναι, επαναλαμβάνω λοιπόν κάτι το οποίο είχε γίνει ανέκδοτο. Ξεκινούσαμε τη χρονιά και λέγαμε, όχι πόσα γκολ θα βάλει ο ΠΑΟΚ, τι θα κάνει, πόσες θλάσεις θα πάθει. Εδώ και δύο χρόνια άλλος δεν υπάρχει. Άλλο σε ρωτάει ο Ανθρωπάκος. Ναι. Άλλο σε απαντάω. Άλλο. Αυτό είναι μια βελτίωση, είναι κάτι. Σε τι ρε Γρηγόρη είναι βελτίωση? Πες μου δηλαδή από την εποχή Ζαγοράκη που βελτιώθηκε ο ΠΑΟΚ. Πες μου. Πού? Στο εμπορικό, πού βελτιώθηκε? Στο ότι τους ενοχλεί πολύ. Πού, ότι αποκλειστήκαμε στο χωριό, χωριό της Όρστεσουλτ φέτος. Η Έστεσουλτ σε πληροφορώ ότι παραλίγο να αποκλείσει την Άρσεναλ. Εντάξει, και τι έγινε. Παίξαμε Ευρώπη φέτος, όχι. Και όποιος έπαιξε μέσα εκεί τον έκανε γιουγιό. Μην είμαστε άδικοι. Εγώ δεν είμαι άδικος. Όχι, δεν είπα ότι εσύ είσαι άδικος. Αν εσύ σαν Ηρακλειδέας ναι. Είχες πρόεδρο έναν έτσι μεγάλο επενδυτή που είχε ας πούμε ξαφνικά 1,3 δις από πωλήσεις. Και σένα σε έφερνε ας πούμε τα λιμά. Τι θα έλεγες, θα σου είναι ευχαριστημένος? Θα σου πω ότι... Τρίτη θα βγούμε. Πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση. Το ξέρεις τι ότι θα βγούμε τρίτη. Όταν ο Μητυλινέος είχε πουλήσει τον Κωνσταντίνο και μου φέρε το κορμαρί, ήμουν έξω φρονών. Μπράβο. Εμείς θα βγούμε τρίτη φέτος. Θα μας περάσει ο Ολυμπιακός. Δεν προτρέχω. Εντάξει. Ό,τι λέει ο Θωμαίδης, ας πούμε, που εγώ τον δίνω μια βάση. Τρίτη θα βγούμε φέτος. Άρα ούτε Champions League. Άρα ο Παοξής, το κηδόνι, ο κηδονόβλαχος, δεν θα λέει κανένα μεταγραφές. Κηδονόβλαχος. Θα λέει κανένα μεταγραφές ο πρόεδρος, όχι. Τελείωσε η εκπομπή, αδερφέ. Να είσαι καλά. Μαρίνα Μπίκου έτοιμη για ειδήσεις, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με Δημήτρη Καναλάκη, Τάνια Δήμου και Κώστα Γιαλαμά. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.
Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.